δίπλα, φουφουφού, δώσε λίγο καλημεράρες να πούμε στον κόσμο. Έλα Μποτζόνο, στα 11 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε. Πήραμε σκυτάλι από την τριπλέτα εδώ πέρα. Χαρούω πότο βλέπω τον κουμπαράκο μου δίπλα. Πονάω. Τι πονάς, ο πονάω. Πασχάλης με την απόγνωση μιλάω. Ε? Πασχάλη Τερζίπ, και τι πονάς, αγορούν που δει. Και στα δύο, και δεξιά και αριστερά. Όχι στένα. Στο δεξί, που κάνεις τις κινήσεις απότομες. Και τώρα τι γίνεται τώρα που φωνάς, πρέπει να πας να πάρεις αλυφές, χάπια, τι πρέπει να κάνεις από φυσικοθεραπεία, τι θες να κάνεις. Θα συνεχίσω να κάνω αυτά που κάνω. Ναι, αλλά, ναι, ξέρεις τι, μεγαλώνοντας όμως, εγώ βλέπω το δικό μου τώρα, τον πατέρα μου, που έτσι ξεκίνησε, πονούσε και αυτό στο ισχύο. Και τι έπαθε. Τώρα ζει. Φυσικά και εσύ. Λοιπόν. Απλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι έκανε. Τόσο είναι να ανεβαίνει σε δέντρα, να σκαρφαλώνει, να κόβει, να κάνει. Τώρα δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Θα τα κάνει. Θα τα κάνει, αλλά μετά πονάει κι αυτός. Α, και έρχεται. Α, πονάω, πονάω. Να, σαν να τον ακούν, τον βλέπω μπροστά μου. Okay. Πονάω. Λοιπόν, Τίνος που πονάει, εδώ φορμαρισμένος, με ωραία μπλουζίτσα σήμερα. Εντάξει. Χαρά σε βλέπω. Όχι, μια αρχή μετά, αλλά. Κομψός, θα κάνω βάρη με το ένα χέρι. Τι είσαι, μονόχειρο. Θα πονάει το άλλο. Και τώρα τι θα κάνεις, θα κάνεις με το δεξί πονάει. Δεξί. Με το αριστερό εργάζεται καθόλου, δουλεύεις καθόλου το αριστερό σου. Άμα πονάει το δεξί, πονάει. Ναι, θέλω να πω ότι το έχεις εξασκήσει, ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι το αριστερό το έχουν απλά μόνο και μόνο, ξέρω εγώ, να κάνουν να το κουνάνε. Δεν το δουλεύουν. Τι το αριστερό, τι το έχεις. Εντάξει, νορμάλ. Πιο πολύ και εγώ με το δεξί. Τι δουλειά έχει κάνει με το αριστερό. Όχι αυτές φαντάζεσαι πάντως. Γιατί άρα, ξέρω ότι θα το πας εκεί τώρα. Άρα με το δεξί. Ναι, ναι, γιατί ξέρω ότι θα το πας εκεί τώρα, επειδή σε ξέρω τώρα. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, Δανάση Καζαμπάκα, έχουμε στα πλήκτρα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10, Παρασκευάρα σήμερα. Τι Παρασκευάρα. Τι Παρασκευάρα. Τι Παρασκευάρα. Μα τέλειωσαν τα ποδοσφαιρικά, έχουν μείνει τα ευρωπαϊκά πλέον. Δεν τα έχουμε, τρία, έχουμε τρία τρόπαια να δούμε που θα καταλήξουν. Κυπελούχους μάθαμε να την Ευρώπη. Ντόρτμουντ ή Μπάγερ. Νομίζω Ντόρτμουντ. Γιατί. Νομίζω δεν για να αλλάζει αυτό τώρα. Γιατί. Δεν μπορεί η Μπάγερ να δώσει λεφτά πριν. Μπορεί, δεν μπορεί η Μάιτζ να κερδίσει μέσα στην Ντόρτμουντ. Ρε παιδί μου, αν έχει κίνητρο, δεν μπορεί να είναι καλύτερα. Η Μάιτζ δεν έχει κίνητρο. Με ισοπαλία. Και ισοπαλία την κάνει ζημιά. Γιατί μην φέρει ισοπαλία. Τώρα θα παίρνει το πρωτάθλημα μετά από 10 χρόνια συνέδρασου με μια διάφορη ομάδα και να παίρνει χ. Γιατί. 3-0 στο ημίχρονο πρέπει να είναι. Για ποιο λόγο. Γιατί σαν ανώτερο σε το θε πολύ. Αν πάει η Μπάγερ να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, εντάξει και μπορεί να δώσει. Το θέμα μπορεί η Μάιτζ. Τώρα με πήρε σε ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Εντάξει, γιατί δεν το έχει κίνητρο. Ναι, σαφώς το οικονομικό είναι ένας λόγος. Έχει ένα κίνητρο. Ναι, εντάξει, okay, μπορεί να το δώσει. Εκεί που σου βάλε 5-3. Είχε κίνητρο. Δεν είχε κίνητρο, τα πήρε από τον Ολυμπιακό. Α, τα πήρε από τον Ολυμπιακό. Τότε, μάλιστα. Αυτά θέλω μου τα λες. Τα πήρε και μας έριξε τάλιρο εδώ μέσα. Τάλιρο. Καλά, όλες τις φάσεις. Καλό ήταν ο ΠΑΟΚ τότε. Τι καλό ήταν. Καλό ήταν, αφού οι άλλοι τα βάζαν από παντού. Έτυχε το μάτς. Δηλαδή λες τώρα εσύ. Ότι η Ντόρτμουντ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, εγώ δεν το πιστεύω. Άμα πάει ο πρόεδρος της Μπάγερν ναι. και δώσει λεφτά στην Μάιντς. Μπορεί να γίνει. Όπως έδωσε ο Χουλανδρής ναι. στην Παραχαϊκή και σου βάλε πέντε. Εντάξει, αυτή είναι βαλίτσα να κερδίσει, δεν είναι βαλίτσα για να χάσει. Υπάρχει διαφορά. Ναι. Στην Ισπανία αυτό είναι νομιμότατο εδώ και χρόνια. Δεν νοιάζει εμένα τι. Πάει η Βαγιαδολή ναι. και λέει: Έτσι, μπορεί να παίξει 100 βαθμού από την Αλμερία. Δεν κακό. Πάρε ένα πρίμα από μένα. Γιατί στην. Γιατί ναι. εδώ που δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό. Σωστό είναι. Όχι, ό,τι έχει να κάνει με πριν νίκη, εμένα δεν μου αρέσει. Δεν είναι να κερδίσει. Ναι, okay. Μπορεί. Δεν μπορεί. Άμα δεν μπορεί, σε ό,τι δεν μπορεί. Τουλάχιστον, άμα τα καταφέρει, πάρτα. Η Μάιτζ είναι μια παντελώς αδιάφορη ομάδα. Παντελώς δεφορμέ. Έχει 4 μάτς όπου τρώει τρίμπαλα από Σάλκε, από Βόλσμπουργκ, από Άιντραχτ. Τρώει τη συνέχεια γκολ. 3-4 γκολ, δεν έτσι βάλει 3 η Ντόρτμουντ. Γιατί, άμα το παίξει 5-4-1 και δεν κατέβει τη σέντρα, να, και δεν μπορεί να τα βάλει. Πίσω, να ταμπουρωθεί. Γιατί. Αφήσουν και να μπροστά να τρέχει. Γιατί, άμα παίξει όσα βάλω και όσα φάω, φάει 4-1. Ναι. Και άμα πάρει λεφτά από την Μπάγερ, εγώ άμα να ήμουν Μπάγερ, θα πήγαινα τη δώρα εδώ και. Θε να το πάρει η Μπάγερ, δηλαδή. Εγώ είμαι Μπάγερ. Α, σε πάγαινε εσύ. Ναι. Επειδή έχουμε τον φίλο μας τον Σιδηρόπουλο που θα μείνει. Είναι ένας λόγος. Τα φιλαράκια μας τα αγαπάμε και τα στηρίζουμε. Ναι. Καλημέρα σου, φιλαράκι. Η Ντόρτμουντ είναι η Αργιανή. Η Ντόρτμουντ είναι η Αργιανή, Έχουν αδερφοποιηθεί κάτι τέτοια. Καλά, όπως είμαστε και εμείς με την Τζάμπη. Εντάξει, πολλοί τα πιστεύουν, πολλοί δεν τα πιστεύουν. Όχι, Αργιανού φίλου έχω είναι με την Ντόρτμουντ. Καλά. Όχι, Κορακοτάκου φίλου έχω από την άλλη μεριά. Δεν είναι με την Ντόρτμουντ. Είναι με την Παρτίζαν. Οι άλλοι κάτω, οι Γαύροι είναι να πούμε με την Ερυθρόαστέρα. Η ΑΕΚ είναι με την Μαρσέη. Μπράβο, έχουν αδερφοποιημένοι. Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με την κατάθλιψη. Όχι, Παναθηναϊκός έχει. Με ποιον έχει. Την Χάμαρμπι έχει. Όχι, τη Χάμαρμπι. Την Κρόιτεφετ είναι η Γερμανία. Την Κρόιτεφετ είναι τριφύλλη και αυτή. Κρυόκολη. Πράσινη. Ναι. Σαχλόρ. Τα χλέπε είναι. Έλα μου, ρε πρωί τώρα. Έλα. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω πάντως. Εγώ προσωπικά δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Εγώ θέλω να το πάρει Ντόρτμουντ. Για να σταματήσει μια ομάδα να παίρνει συνέχεια τα πρωταθλήματα. Με κουράζει με αυτό το πράγμα. 10 χρόνια σε. Πρέπει να είσαι ένα παοξή.
10.000. Όχι, δεν είναι θέμα πάω εδώ. Εδώ είναι θέμα που δεν θέλουν οι Αργιανοί να το πάρει το Ντότμουντ. Και τι θα κερδίσουν οι Αργιανοί που θα το πάρει το Ντότμουντ. Πες μου, ποιο θα είναι το όφελος του Άρη. Θες να σας απαντήσω. Ναι, θέλω να με απαντήσεις. Να δω τι θα σκεφτεί το ραδιούργο. Θα το πάρει το Ντότμουντ και χαρά στα σκέλια των Αργιανών. Δηλαδή. Μεγάλη. Ποια θα είναι η χαρά. Θα σου πω. Πες μου ένα λόγο. Τι θα πάρει λεφτά η ομάδα τους, θα τους δώσει κανένα παίχτη η Ντότμουντ, θα τους βγάλει η Ευρώπη κανένα γύρω παραπάνω. Τέλος χρόνο να σκεφτεί. Είναι οπαδί μιας ομάδος. Μάστα. Που δεν παίρνει ποτέ πρωτάθλημα και κύπελλο. Είναι στερημένη δηλαδή από τίτλους. Ωραία. Και την παράπευλη νίκη. Τη χαίρονται για τους. Θέλουν να βρουν κάτι να χαίρονται. Μάλιστα. Δηλαδή... Αυτή είναι ηλίθιοι. Δεν μπορούν να χαρούν με την ομάδα τους. Ναι, και θέλουν να χαρούν με τη χαρά του άλλου. Με υποκατάστατα. Έτσι, μα από τον Κατζινάκο. Είναι ένα υποκατάστατο να πούμε. Εντάξει. Okay. Λέω μόνο αυτό ήταν. Είναι πάρα πολύ. Όχι, δεν το κίτρινο χρώμα κτλ. Λοιπόν. Δηλαδή χαίρονται επειδή κάθε φορά. Δεν μπορεί να χαρείρε με την ομάδα του. Είσαι μια παρέα. Βγαίνει έξω. Ναι. Βγαίνει έξω. Εγώ με σένα. Ναι. Γνωρίζουμε δύο κοπέλες. Ναι. Ο ένας δεν κάνει ποτέ τίποτα τα βράδια και χαίρεσαι επειδή κάνει ο φίλος σου. Και βάζω ένα κομμάτι. Την επόμενη μέρα σε λέτε τι έκανα. Εγώ βαρούσα. Αυτό μου λες τώρα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Γιατί να χαρεί ο άλλος. Δεν θα χαρεί. Ναι, οκ, okay, ίσως δεν είναι καλό το παράδειγμα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι χαίρονται με επιτυχία λουνού. Χαίρονται με την επιτυχία λουνού. Χαίρονται, δηλαδή, επειδή ο ένας πήρε άψηση δουλειά του, ας πούμε, ναι, και επειδή πήγε εγώ να χαρείς για τον φίλο σου. Αλλά εσύ ποιο όφελο θα έχεις. Η ψυχική κανονική. Γεμίζει η ψυχή του καημένου. Με κάτι που χαίρεται ο άλλος. Χαίρεται και κερδίζει ο άλλος. Κερδίζει ο άλλος. Δεν μπορώ να τον έχει κάνει, τον έχει κάνει δικό του φίλο του και χαίρεται με την αυτή του φίλου του γιατί αυτό δεν μπορεί. Ναι. Μάλιστα. Οκ, okay, εμένα δεν μπορώ να το νιώσω αυτό το συνέστημα. Δηλαδή να χαρώ παροδικά εκείνη τη στιγμή, αν υπάρχει. Εσύ με την Παρτιζάν, γιατί έχει παρεδώσει. Μισό. Εντάξει, δεν θα βγω να πανηγυρίσω κιόλα. Άμα παίξει Παρτιζάν. Άμα παίξει Παρτιζάν, δεν θα υποστηρίζω την Παρτιζάν. Ως ένας, αυτό. Θα λέω αυτό κι άλλοι και άλλοι. Εδώ μου λε θα χαρούν και θα πανηγυρίσουν. Απλά άμα παίξει Παρτιζάν με κάτι, θα πω α κερδίσει Παρτιζάν. Ω αυτό, ω εδώ όμω. Όχι ότι θα βγάλω και τελάλ και θα πανηγυρίσω. Άμα παίξει Δεδροπόταμο. Ναι. Ξέρω εγώ, αεκρίνει ναι, με το δεδροπότομο, δεν δάση. Ω, μπορεί να είμαι και με την κρίνη. Άμα πες κάνω φιλαράκι μου εκεί, γιατί. Κρίνη, τι έχω συγκρίνει, έχω κάτι φιλαράκι μου εκεί. Εκεί τι, εμεί τι είμαστε, πορτοκαλί είμαστε, δηλαδή. Τι είμαστε, λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, παιδιά. Τώρα ναι. Α, με Rapid Viennis ο Παναϊκός. Σωστά. Ο Παναϊκός είναι με Rapid Viennis κυρίως. Έχουν αυτοί κάνει αδερφοποίηση. Έλα, βρε του χλωροπλάστε τώρα. Χλωροπλάστε. Να φτιάξουν μια αντρική ομάδα. Να είναι βρουτσάλα. Δεν θυμάσαι που είχαν έρθει εδώ τη Ραπίτ και πετούσα από το βουλή. Είχα γίνει επεισόδια, είχα γίνει μανούρε, πετούσα στα παιδιά. Τη Ραπίτ. Εδώ που είχαμε φάγει τιμωρία. Πάω Ραπίτ Βιέννη. Και έτρεχε ο Βρίζα, ρε Βρίζα το λέω. Ναι, δεν θυμάσαι που είχε γίνει. Ναι, Παναγική και φοβόμασταν. Είχαν έρθει πάνω εκεί μέσα. Δεν τα θυμάσαι. Ποιο ήταν πρόεδρο τότε στον Πάο. Τότε. Πώ ήταν, ο Ζαγοράκη. Δεν πήρατε τότε τίποτα λαπτόπ στην αστυνομία, κανένα αμάξι να του δώσετε. Ζαγοράκη μα. Να σα προσέχουν να πούμε. Λοιπόν, ο Ζαγοράκη δεν είχε λεφτά να, πάντως, να πάρει κανένα σκούτερ στο Μέγαρο να πούμε. Ήδη οι Αργιανοί έχουν πάει στον Ντόρτμουντ εδώ, μου σήραν. Δεν σε λένε τώρα. Ναι, εντάξει, οκ, να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν πρόεδρο τη Ντόρτμουντ, ναι, θα του απέκλεια του Αργιανού. Γιατί ρεσί. Γιατί θα πατήσει άτετλο στο πόδι του στην έδρα μου. Και φτέρνα του η γουρσούζη και θα πατήσει το. Το γήπεδο που θα με μεταδώσει κάτι μια και μου σου λέει. Υπάρχουν και τα πανό. Οπαδικά υπάρχει μια ψυχική ικανοποίηση. Βρέθηκε τον πανό για τον Άρη. Θα απέκλεια την είσοδο στο γήπεδο αν ήμουν τώρα. Του καταραμένου να πούμε. Εντάξει. Ο Άρης είναι μια ομάδα στο ποδόσφαιρο για να μην παρεξηγηθώ. Στερημένη. Βρε καταραμένη. Λέει, πάμε να δούμε την Ντόρτμουντ κατά. Πάμε να δει την Ντόρτμουντ να πάρει χαρά τώρα. Ας πάρει. Ο Κουρουμπαγλά τώρα. Αλλά πάλι μισάδι είναι. Αυτό θέλω να πω. Μισάδι είναι. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα. Το ίδιο θα χαρίσει να κερδίσει η ομάδα σε ένα τίτλο με ένα τίτλο που θα κερδίσει η αδερφοποιημένη ομάδα. Άμα φτιάξει την ψυχή σου, τη φτιάξει. Ναι. Ώστε να το κανονίσει έτσι το έργο, τη φτιάξει μια χαρά. Α, φτιάξει και την ψυχή, τι είναι, ναι, αυτό τώρα. Θα χαρούν αυτοί. Ναι. Είναι... Και θα βγουν και στου τρόπου. Του αργιανού. Πόσου λε, για να πούμε. Η υποκατάστατη. Ναι, αυτό είναι υποκατάστατο εντελώ. Δηλαδή είναι... Ο Γιαννούλη ομορφήνε. Άμα βγαίνει βουλευτή συνέχεια, ομορφαίνει. Κάνα σαν αδυνάτσε. Αδυνάτσε. Άμα βγαίνει να πούμε. Δεν ειδική διατροφή. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν κάνει. Λίγο. Ξαναδυνάτησε λίγο. Εγώ είδα την κορασίδα που βάλε με το σεμεδάκι της γιαγιάς πάνω της, αλλά ακόμα και έτσι είναι υπέροχη η κορασίδα που έχει βάλει σήμερα ο Καραγιάννης. Ναι, ο Καραγιάννης σήμερα παίρνει άριστα. Είναι υπέροχη, αψεγάδιαστη. Μπράβο. Δηλαδή,
τι να πει τώρα για αυτό το πλάσμα εδώ πέρα. Και με το σεμεδάκι πάνω τη, έτσι. Ναι. Με αυτά, αυτή η σεμεδάκια τέτοια τηλεοράσει, έβαζε η μάνα σου. Δεν είχατε κάτι σεμεδάκι που τα βάζαν προ τα τηλεοράσει και δεν βλέπαμε από πάνω το τρίγωνο. Και το λικέρ κάτω. Α, μπράβο. Λικέρ αιωλική. Α, μπράβο, αιωλική. Α, μπράβο. Λικέρ αιωλική και νουαζέτα σοκολατάκια από κάτω. Τα ρημάζαν. Πήγαμε ένα-ένα από κάτω, τα διάγαμε. Κάποια σημεία άδειε που πήγαν τα σοκολατάκια. 10. 9,9 ψεγάδια. Α, φέτει και καλό κορίτσι αυτό. Ναι. Είναι, δηλαδή την κάνει και προξενιό για να παντρευτεί, ξέρω εγώ, ένα καλό παιδί. Ποιο θεωρεί καλό παιδί εδώ πέρα, τον πάγκο, α πούμε. Που είναι. Πάγκο, άμα την πάρει αυτή, ναι. Πόσε φορέ προσεύχεται τη μέρα, πέντε. Δεν ξέρω πώ. Κάθε 4 λεπτά την προσευχή θα κάνει. Ναι. Να τη φυλάει ο Θεό, να την κάνει. Θεούλη μου, να χαρώ εγώ, ε. Λούλα μου, Μακεδονία μου. Εντάξει, παιδιά, φαίνεται και καλή πάσα ποιότητα, καθαρό βλέμμα. Δε εδώ, χίλια μύτη, μάτια, βλέμμα. Δεν χρειάζεται κρεμάστα. Τίποτα. Όλα πάνω τη. Στο βυζί τη κρεμάζει το μπουφάν σου, α πούμε. Λοιπόν, Καραγιάννη, τα σέβη μου, σου λέω φαίνεται και καλή ποιότητα πάσα. Θα πα να περάσει την οντίτιδά μου. Την οντίτιδά θα πα να κάνω καμιά φυσικοθεραπεία. Τι λέω. Ναι. Θα πρέπει να σταματήσει λίγο. Ή θα πρέπει να το κουράζει συνέχεια για να είναι ζεστό το χέρι σου. Ή θα πρέπει να το χαλαρώσει λίγο, να το επαναφέρει στα ίσια για να πα σιγά-σιγά. Διάλεξε και πάρε. Έμπλεξε αφού πα και παίζει. Σκοτώνεσαι, χτυπιέσαι, μπουνιέσαι εδώ, κλωτσιέ. Παπροπονεί ξανά μανά. Λοιπόν, κάτω από την υπέροχη κορασίδα το δεκαράκι μας σήμερα. Για γιατί... να με πετάξει καμιά έμεση, έχει και κάτι ομοιοπαιδευτικά. Άμα θες, αδερφή μου, θες να κάνει περδίξει το δευτερόλεπτο. Άμα θες να ακολουθείς αυτή την. Θες να τη πω να βγάλει λίγο μερικά μου επιθετικά για το κουμπαράκι. Αδερφή σου είναι για να κάνει κανένα σεξ με κάνει 35 χρόνια. Πάλι, πάλι. Έχει μιλφάρα που είναι. Μα αρέσει όμω, έτσι. Α τα αρέσει όμω, η αδερφή, ε. Α τα αρέσει. Με 35 κιόλα. Και με τι να πάει, με το. Ναι. Με το Σίο Σίμω να πάει. Τώρα αυτή ήταν τελευταία τη είναι. Ναι. Ό,τι αρπάξει. Ό,τι αρπάξει τώρα από εδώ. Κοίτα να δει τώρα, άκου να δει εδώ. Λοιπόν, με ραπίτ. Αφρικά πεινασμένο και τρίτα μετά. Με ραπίτ λέει είναι ο Παναδημαϊκό. Ναι, sorry, φτάνει είναι με τον Παναδημαϊκό τον κρύο να πει. Άλλο με. Α, άκυρο δεν ήταν με Ζαγοράκη. Ήταν η πρώτη χρονιά θητεία Σαβίδη. Το 12 ήταν η ραπίτ. Ενά. Η πρώτη χρονιά θητεία Σαβίδη ήταν. Δεν είχε στείλει στο Μέγαρο κανένα. Αμάξι. Πρώτη χρονιά, ναι. Κάνει λίγο κανένα λαπτόπ. Και ήταν ανάγκατα. Η πρώτη ήταν άκουσο. Ναι. Τότε βρήκατε τον αστυνομικό διευθυντή που πάνε σαν βίδι χωρίς λαπτόπ. Ναι, χωρίς λαπτόπ δεν πας. Πάνε χωρίς λαπτόπ. Τα μηνυματάκια κάτω από την υπέροχη κορασίδα, το δεκαράκι μας το οποίο έχει το σεμεδάκι πάνω της καλύπτει τα επίμαχα. Χαιρετίζουμε Κόσοβο. Ρε Ραπτόπουλη, η κολονία θα πάρει λεφτά από την Ντόρτμουντ. Ναι, σωστά, υπάρχει και αυτό το μαζί, το ξεχνά. Η κολονία. Παίζει και κολονία Μπάγκερ που για μένα είναι πιο εύκολο να γίνει σχέτα. Α πάει Μπάγκερ λεφτά και στην κολονία με λεφτά όλα γίνονται. Άρα λε να εξαγοράσει. Αυτό δεν επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται. Μπορεί να πάει ο πρόεδρος μια μέρα νωρίτερα στην πόλη. Α, ναι. Έτσι κάνουν οι πρόεδροι κολονία. Που θέλουν να πάρουν μάτς. Πάνε μια μέρα πριν. Μια μέρα νωρίτερα. Να πάρουν στο πόλ τα γεύματα, τα έστα, αλλιώς. Βέβαια, να πες ότι έχεις μια Mercedes. Ναι. Και θες να πούμε. Καλασική κολονία, τι θα έχει. Μερσεντές. Όλοι οι Mercedes. Mercedes. Ναι. Θα βάλεις, θα πας μια μέρα πριν στην πόλη. Αλλά πίσω στη Mercedes δεν θα έχεις να πούμε σακούλες για το σκύλο. Τι θα έχεις. Μαύρες σακούλες με λεφτά. Να πας κύριε χωρίς λεφτά να πάρεις μάτς. Έτσι θα πάει η Bayern μέσα στην κολονία και να δώσει και πριν Mainz λέγεται η άλλη ομάδα. Ναι. Έτσι παίρνονται τα πρωτάθλημα. Πάντως η κολονία με την Dortmund είχαν παρεδώσει με τη μεταγραφή του Modest. Βέβαια. Η Dortmund έδωσε λεφτά. Εμένα ο Σιδηρόπουλος που είναι και ο φυσιοθεραπευτής. Δεν βλέπω ρε φίλε. Δεν μου λέει στην κολονία μας περιμένουν λέει πώς και πώς. Ναι. Ναι. Καλημέρα, έξω οι κάφροι όλων των ομάδων τα γήπεδα να ξαναπάνε όσοι αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο. Όχι, θέλω τους κάφρους. Έχουμε αειδιάσει με τελικούς και γήπεδα με άδειες κερκίδες. Αυτό όσο προσέξουν οι ειδικοί πρώτοι. Όχι. Έτσι, οι γιατί δεν τους υφέρει. Όχι, δεν τους υφέρει. Να μην έχει. Το ξέρεις πόσοι χορηγοί θα φύγουν το καλοκαίρι από το Super League. Δεν με ενδιαφέρει. Χάνουν λεφτά καταρχάς. Το κράτος θέλει. Λέρε μάγκες, εμείς πληρώσαμε, ξέρω εγώ, να είμαστε χορηγοί το έτσι. Κράτος, εκεί, για κράτος, να μας βλέπει ο κόσμος. Το κράτος, όχι κερκίδες. Το βλέπεις επιφανειακά. Όχι, δεν το βλέπω ανιακά. Ο επιχειρηματίας είναι εγώ επιχειρηματίας. Χρειάζεται. Τι χρειάζεται. Αυτούς. Ποιους. Τους οργανωμένους. Τους ταμπάκους. Ναι, okay. Το ποδόσφαιρο δεν τους χρειάζεται. Όχι, λειτουργεί η παραοικονομία. Μέσα στους οργανωμένους υπάρχει μέσα δημοσιογράφος. Δηλαδή θα λειτουργήσουμε σωστά την παραοικονομία και την οικονομία μας να πετάξουμε σε άκρη. Η οικονομία μια χαρά πάει. Δεν πάει. Χαρά, όχι, δεν πάει. Όταν, όταν η χορηγή σου λέει, εγώ μπαίνω χορηγό στο πρωτάθλημα, σου πελήξω τελικό. Πόσο μαύρο χρήμα κινείται για, για να το βλέπει ο κόσμος και όχι οι άδειες κερκίδες. Δεν κουλιάνε. Δεν το κάνω εγώ τώρα. Δεν θα φύγουν. Μέσα από τους οργανωμένους περνάνε ναρκωτικά, μπραβιλίκια. Είναι παραοικονομία που λέει. Ναι. Ξέρω εγώ το ένα, το άλλο έχει πράγμα μπόλικο να πούμε. Ναι. Διορισμούς σε δουλειές, μπραβιλίκια, έχει πράγμα. Πώς θα λειτουργήσει. Αν τους κλείσει αυτούς, πού θα πάνε. Πού θα πάνε αυτοί να κάνουν, τι να κάνουν.
Καλά, δεν χρειάζεται να τα προμοτάρουμε όμως, θα διαφημίζουμε αυτά τώρα. Να προμοτάρει. Αυτά την παραοικονομία. Εμάς μας ενδιαφέρει το προϊόν. Το προϊόν είναι το ποδόσφαιρο. Άρα, φίλω, στην το κοινωνία ποδόσφαιρο θέλει κόλ. Κάτσε ρε, δηλαδή, σαν κοινωνίε δεν γίνονται αυτά που λες. Δεν έχει τόσο μαύρο χρήμα η άλλη κοινωνία. Πλάκα με κάνει. Έχει δηλαδή η Ελλάδα και δεν έχει, ας πούμε, η Γερμανία. Εντάξει. Μαύρο χρήμα. Πλάκα με. Οι άλλες χώρες πόσο βρήκανε την ισορροπία και την παραοικονομία που λες εσύ εφόσον πρέπει να δουλέψει, αλλά και γεμάτα τα γήπεδα. Επειδή έχουν ενημέρωση. Μιλάμε για βαριές βιομηχανίες. Είχα μια κουβέντα και είχα ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα. Θα φύγουν πάρα πολύ χορηγοί για αυτόν τον λόγο, αυτό το ποδόσφαιρο. Ας τα χώνουν, δηλαδή δίνουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο το χρόνο για να είναι στη Super League. Και τι θα πάθει η ομάδα. Θα πάρουν λιγότερα. Και στο τέλος θα φτάσει σε εξαθλίωση και δεν θα πηγαίνει κανένα ασχολούνται με τον ποδόσφαιρο. Θα ασχολούνται όλοι με την Bayern, με τη City, με την Real Madrid και με την Ιντερνετ. Δεν ασχολείται κανένα με τον ποδόσφαιρο. Λίγο ασχολείται. Με τον ποδόσφαιρο ασχολείται πολύ, με τα εξωτερικά του ποδόσφαιρα ασχολείται. Άρα κατάλαβαν ότι. Δηλαδή δεν σχολιάσαμε χθες, ας πούμε, πολύ τη φασάρα του Πάολο Φερνάντες. Δεν σχολιάσαμε π.χ. τακτικά, αν και είπαμε εμείς εδώ συζητάμε και για μπαλίτσα, εντάξει, okay, το κάνουμε, αλλά στο τέλος αυτά του σημείων να σχολιάζουν. Είναι το κακό πουλάει. Καλό πήγα στην Καβάλα 400 άτομα, ναι. Κάναμε ένα event. Ναι. Πλακωθήκανε στο κέντρο της Καβάλας. Έκλεψε τη δόξα το ξύλο δηλαδή, αυτό δεν θα μου πεις. Τι θα πουλήσει ο άλλος στην Καβάλα που έχει το κανάλι. Το ξύλο που έπεσε ή το δικό μου το καλό. Ναι, αλλά τα λεφτά θα τα πάρεις από το καλό. Πρέπει τα πήρε τα λεφτά. Ναι, και θα τα πάρεις και ξανά πιο πολλά. Και θα δει και χορηγός, απειδή ωραία μαζεύτηκε κόσμο. Ο άλλος τι πουλάει. Το ξύλο, καλό event ή το ξύλο. Το ξύλο δεν σου δίνει κέρδος όμως. Αυτό δεν θα σου πω. Βρε, χρυσέ μου. Θα το σχολιάσει, θα το πει. Σαν τι πούληση. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι και μόνο μέσο, είσαι και ψυχαγωγία, είσαι και άλλα κατάλαβες. Πράγματα. Πάω. Ναι, εγώ. Τα κλικ θα πήρε το ξύλο. Τελείωσε. Εντάξει, άρα αφήστε του εκεί. Α, θα αφήσω εκεί, μάλιστα. Δεν συμφωνώ 101%. Εσύ πρέπει να την πάσα του Φερνάντε εδώ. Σωστά. Εγώ σου πούλαγα την πάσα του Φερνάντε τα πρώτα μου χρόνια εδώ, 10% έβγαινε. Μετά είδα ότι αυτοί οι ουρακοτάγκοι θέλουν άλλο. Τους πουλάω αυτό που θέλουν. Ό,τι γουστάρει, τους πουλάω εγώ αυτούς. Είσαι πολιτής. Δεν είμαι πολιτής. Είσαι. Άμα θέλει, ό,τι γουστάρει η κοινωνία. Τι θες. Ποιότητα σε πουλήσω. Τι θες, καφριλίκι, καφριλίκι. Να βάζει έναν άρθικα, φιλαράκι τώρα. Τι άρθικα, πάνω στον νόμο μου, έναν άρθικα. Δεν είναι στο χέρι μου κάτι. Καλά, και εσύ και ο άλλος ο κουμπάρος μου, χθες ο Ζάκ έκανε χείρι στον νόμο του κι αυτός. Ναι, αυτό έπεσε. Πήγα κανένα από το ψαλιδάκι γιατί έπαιζε μπάλα κανονικά σε τεχνικό επίπεδο. Έπεσε και έκανε επέμβαση χθες. Επανεκτό αρχής φυσικοθεραπείας. Απάντησα το δεις μήπως χρειαστείς να κάνεις επέμβαση. Πώς γίνεται αυτό. Πας κάνεις χειρουργείο. Τι πώς γίνεται αυτό. Απάντω. Σου κάνουν την επέμβαση για να επανέλθει το χέρι σου. Μετά αρχής φυσικοθεραπείας. Και τσουκου τσουκου. Τι ω. Κοίτα να δεις δυο κουμπάρους εδώ και οι δύο με τον νόμο. Εδώ σαν το Μητσοτάκι τώρα. Εδώ πάνω, ναι, σαν το Μητσοτάκι. Μου κουνάς τώρα τον νόμο. Σαν το παλιό το Μητσοτάκι. Και τενοτήτηδα. Τενοτήτηδα. Καλημέρα Ράπια. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ για μότο. Θα πας το φτιάξει. Τρασφόρμερ θα γίνει. Στο τέλος γίνεις Playmobil που έβγαινε τα χεράκια, θυμάσαι που τα έβγαζε στα έβαζε, τα έκανε. Πρέπει να πάει το φτιάξει. Έπαιζε με στροβάκια και Playmobil, ήταν η γενιά σου. Δεν είναι Playmobil πολύ. Κουρσάκια πολύ, Playmobil. Η Αργιανή μόνο με την νίκη επί του Πάοκ λέει και κατάξει τροπέα από την Dortmund χαίρονται. Λογική λέει μεγάλη ομάδα είναι αυτή. Ραπ λέει. Η λογική τη ψυχή του, ρε Μπούμπο. Ναι. Καλημέρα τώρα βγάλατε το σεμεδάκι εσύ, από την δηλαδή, τηλεόραση. Δεν έπαιρνε πρωτάθλημα και κύπελο και έλεγε νικητή ο λαό του Πάοκ. Πιο φελός δεν ήσουν κι εσύ. Ο λαός κέρδισε, ο λαός. Τρώγατε τριάζουν νικητής ο λαός. Σε πουλάγανε λαό εδώ πέρα. Η Τζαπανίδου ψάχνουν πολύ. Αυτή ανοίχτηκε. Τι έκανε. Ανοίχτηκε, είπε πολλά και έφαγε φλοκό. Η Τζαπανίδου. Είχε ανοιχτεί. Τζαπανίδου. Άμα τη δεις το πρωί, σε πιάνει τρόμος. Ένα φίλο λέει: Α δει φικ φαπ και να σα φτιάξει το χέρι του, το στρώσει κατευθείαν. Αυτό. Αυτά στα έχω πει. Πάλι τα ίδια θα σε δω. Θα σε λέω. Το αντίστοιχο TikTok. Το φικ φαπ. Πάλι τα ίδια θα σε λέω. Το χέρι τη σχέση με το TikTok. Θα το δουλέψω χέρι και θα. Αυτό λέει ο φίλο εδώ πέρα. Για να δουλεύει, έτσι το δουλεύω. Δεν ξέρω, πήλη εδώ το φιλαράξου. Είναι φαν σου μεγάλο. Ακόμη τα νύχια του πέθανε. Ναι. Καλημέρα τώρα που βγάλα του μεδάκια από τη λόγια και το βάλα στην κοπέλα Νίκο. Δεν μπορείτε να απεμπλακείτε από τον Λουτσέσκου, τον Κούρτη, τον Βιερίνια, τον Πίστερ, τον Ολιβέρα, τον Κατουρί, τον Σβάπ. Καλά, αυτό είναι ένα. Κωνσταντίνε, δεν γίνονται έτσι. Κάθε μέρα θέλω ρεπορτάζ για Λουτσέσκου. Τι κάθε μέρα θες ρεπορτάζ. Καθημερινό ρεπορτάζ. Πού είναι ο Λουτσέσκου, τι έκανε, Λουτσέσκου, που έβαλε. Εδώ θα έχει συναντήσει τις μέρες, δεν φεύγει. Oh. Με όλο το μέρος το team. Oh. Για να τελειώσουν τις μεταγραφές στους στόχους που έχουν βάλει. Oh. Αυτό. Πονάω. Πονάς ούτως άλλως. Με την απόγνωση μιλάω. Λοιπόν. Το ξέχασα, φίλε, την φωτογραφία, ρε φίλε. Τώρα θα την ποστάρω στο Instagram. Λοιπόν, έχω μία. Έλα, δεν το γνώρισες εσύ. Μην πεις, για να το βάλω. Έχω βρει μία φωτογραφία από το στρατό, όταν ήμουν εδώ στο Παρέ. Το έχει πει όμως, δεν ξέρω, κάποιοι. Ναι. Λοιπόν, είναι συλλεκτική. Ο ραπ δεν το βρήκε, το βρήκε μόνο ο Βαραγιάννης. Βαραγιάννης, γάτα. Θα σας την ανεβάσω και θέλω να πείτε ποιος είναι μαζί μου στο στρατό.
Είναι πολύ γνωστός μας, εδώ στο παρεάκι μας, έτσι. Θα ανεβάσω σε λίγο φωτογραφία από στρατό. Θα δείτε τον Google πριν από 23 χρόνια με 68 κιλά 69 και όχι 81-82 που είμαι τώρα. Λοιπόν, ποιος μπορεί να είναι μαζί μου στο στρατό, θα ανεβάσω σε λίγο στο Instagram φωτογραφία το στρατό. Όποιος το βρει, κερδίζει εδώ παρουσία μαζί μας, να έρθει μαζί να πιούμε ένα καφεδάκι, ένα πρωινό του καλοκαιριού, όποτε γουστάρει ο ίδιος. Σε λίγο θα ανεβάσω όμως τη φωτογραφία. Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, για να δείτε έναν τύπο πριν από 25-30 χρόνια δεν θα τον αναγνωρίζετε πραγματικά. Λοιπόν, τώρα, στο κινητό σας δεν θέλετε να έχετε περιορισμούς, θέλετε ελευθερία, θέλετε πάντα να έχετε περισσότερα. Τώρα μπορεί να τα έχετε όλα όσα θέλετε με τα νέα προγράμματα κινητή της Nova. Θέλετε unlimited ομιλία και SMS και 2 GB. Μπορείτε να τα έχετε μόνο με 13 ευρώ το μήνα. Θέλετε να έχετε και απεριόριστα, φίλες και φίλοι, δυνατότητα ομιλία. Το unlimited όλου σου δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Ομιλία απεριόριστη, SMS και data μόνο με 27 ευρώ. Διαλέξτε το πρόγραμμα της Nova που σας ταιριάζει και μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θα μπείτε και θα κλάψετε σε λίγο. Θα γυρίσουμε τον χρόνο στο 99. Για την ακρίβεια, 24 χρόνια πριν. Θα δείτε τον Google, εντάξει, θα τον καταλάβετε γιατί είμαι με ξυρισμένο κεφάλι ούτως άλλως. Αλλά θα δείτε και έναν τύπο ο οποίος βγαίνει εδώ, εμφανίζεται γενικότερα πριν από 24 χρόνια. Για να το. Ποιος, τι ήμουνα, σειρά 258 ήμουνα. Ναι. Για πάμε. Θα είναι γεμάτος μουσική, τραγούδι και χαρά. Κάθε εβδομάδα λοιπόν στο Βεργίνα Θέατρο μας περιμένει ένα διαφορετικό αφιέρωμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Θέλετε νησιώτικα, θέλετε λαϊκά, θέλετε σίγουρα, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Και εφηχορός και πολλά τραγούδια κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10. Όσοι θέλετε λοιπόν να το ρίξετε έξω, θα βρείτε στήρα στο καζίνο, στα Public, στο Media Markt, στη Nova και στο viva.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-491-291. Καλημεράρες παντού, 42 μετά τις 8, καλημεράρες στη Γερμανία. Θέλω να συνοηθώ σήμερα στα φιλαράκια μας που είναι πάρα πολλά, χιλιάδες και μας ακούν καθημερινά. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει όμως. Όχι, δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν μετράνε στην ακροματικότητα. Ναι, αλλά μετράνε στο ίντερνετ πια. Το ίντερνετ δεν μας δίνει λεπτά. Δεν μας δίνει εδώ λεπτά. Σωστό. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι τα φιλαράκια. Κάνεις live, ναι. Τους χαιρετάμε. Εδώ τώρα δεν σε συμφωνώ. Θέλω να τους χαιρετήσω και από εδώ. Και να πω λίγο κάτι. Δύο πραγματάκια πριν ξεδιπλωθούν. Καλά, εκεί δεν με λες εδώ. Ναι. Τι μιλάς για ΑΕΚ και τέτοια. Εδώ μας ακούνε τα δευροπόταμα και τα λοιπά. Εδώ μας ακούνε και τέτοια. Δεν σε είπα ποτέ τι μιλάς για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Ναι. Εννοείται ότι θα μιλάμε και για αυτούς. Γιατί δεν σου είπα ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δεν έχουμε και λες. Έλα, εδώ μας ακούνε. Σου είπα ότι για ρεπόρτερ. Μας μετράνε εδώ πέρα την ακροματικότητα. Ποια Γερμανία λοιπόν, τι του θέλει καλημέρα, αφού μας μετράνε εδώ. Ναι, αλλά του έχουμε στο ίντερνετ, του έχουμε φιλαράκια. Εντάξει, κάμα είναι τότε να έχετε ρεπόρτερ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κάνε ένα ραδιόφωνο και βάλ του τους πω καλημέρα, αφού δεν μας δίνουν ακροματικότητα. Εγώ δεν ψήλω καλημέρα. Δεν έχουμε συμφέρον. Καλημέρα στον Τίσετο, στην Κολονία, στην Ρεβέρκη, στην Φραγκφούρτη, στη Βόνη, στην Βρέμη, στη Χέρτα, στο Βερολίνο. Ναι. Στο Βερολίνο, στην Κολονία. Δεν πήδηξες ποτέ. Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι η Κολονία με την Ντόρτμουντ έχουν και πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, παρεμπιπτόντως. Ναι. Γιατί παίζει Κολονία Μπάγκερ. Έχω μια φίλη στην Κολονία που είναι οπαδός της Κολονίας. Κέλν. Οπαδός της Κολονίας Μετριακίας. Είναι από τους πιο φανατικούς. Είναι παντρεμένη με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι εκεί επιχειρηματίας. Και για να μην την έχει στο κεφάλι του, την έχει δώσει λεφτά και πάει και βλέπει την Κολονία. Από τους πιο φανατικούς στη Γερμανία. Σούζι, Σούζι, και τρώσκε ψεύδεσαι, Σούζι. Έχω δουλειά στο εργοστάσιο και η Σούζι πήγε να δει το μπάτς. Το σοβαρά, ρε Ιωσήφη. Τι να κάνει. Πήγαν εκτός έδρας να παίξουν, ησύχασε το κεφάλι μου. Μέσα εδώ, ο πανό της Ντόρτμουντ, ναι, κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, λέει, έχουμε αυτό το ειδικό. Κατά του ΠΑΟΚ. Καλά, τώρα ούτω ή άλλω. Η Ντόρτμουντ κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, έχει πάνω σηκώνει πανό, υπέρ του Άρη. Κατά του ΠΑΟΚ. Κάποια θέματα, ναι, εντάξει, okay, έχουν αυτό το, αυτή τη σύνδεση. Ωραία. Ας γίνουν οι Αργιανοί Ντόρτμουντ να πανεγυρίσουν έναν τίτλο. Εντάξει, θα πανηγυρίσουν. Ναι. Θα πανηγυρίσουν. Και αυτοί μετά από 10 χρόνια όμως θα πανηγυρίσουν. Εντάξει, πολλά είναι τα 10, αλλά ούτε και λίγα. Φέτος δεν πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Και θα πανηγυρίσει ο Άρης. Θα πανηγυρίσει. Αλλά. Άσε ρε, τι άλλα. Δεν μου λες τώρα χωρίς πλάκα, μια που είμαι σε τέτοιο mood έτσι λίγο πειράζουμε. Τα γκολ του ΑΕΚ τα πανηγύρισαν οι Αργιανοί. Δεν τα πανηγύρισαν. Γιατί δεν τα πάνε καλά και με την ΑΕΚ. Δηλαδή από του τρει. Τα πάνε καλά. Όχι διοικητικά, οπαδικά μιλάω. Οπαδικά δεν τα πάνε καλά από, το, από τότε. Ο Ξηροπόταμος, ναι, ο Ξηροκώστας. Ναι, Ξηροκώστας. Ο Ξηροκώστας μόνο του έπεσε, οι αστυνομικοί το ρίξαν. Σωστά μιλάς. Δεν φταίει κανένα αστυνομικό. Δεν έκανε κάτι. Ναι, δεν ήμουν στο μα στη θύρα. Ναι. Αλλά σου λέω τα κόλλα, α πούμε, τη ΑΕΚ πανηγυρίστηκαν, λε από Αριανό. Εσύ τι λε. Ήταν κόλλα αναπτύσσεων. Την καβάλα 14 Αριανού. Πανηγύρισαν και 4. Ναι. Ο Χατζινάκος τι έκανε, α πούμε. Πανηγύρισαν. Έκανε βαγά σα. Εντάξει, να κάνουμε. Φίλε, εδώ σπέντε. Από τους 5 Αριανούς που ήξερα εγώ, γιατί ήταν πολλά άτομα, ναι, μόνο ο Λοσταρίτης
Το κτίνο. Ναι. Δεν πανηγύρισε, ήταν ψύχρο. Ήταν κύριο. Ναι. Από μέσα του. Είμαι Αγιάνο, δεν είμαι αντιπάω. Μ' αρέσουν αυτοί. Τον απέκλεισαν από ό,τι έχει υγρό στοιχείο. Ξέρετε τι έκανε αυτό. Μ' αρέσουν αυτοί. Έπαιζε πόλο στην Καβάλα. Ναι. Παίζανε με μια ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι. Ναι. Και έδιρε όλο το. Όλο το γήπεδο και τους, για του άλλου αθλητέ. Μπλό. Πόδι. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι που είναι. Τον απέκλεισαν. Απέκλεισαν διαβίου. Αφού δεν τον άφησαν δύο μέρε να πίνει νερό, λέει. Καλά τον έκανα. Καλά δεν τον έκανα. Καλά δεν τον. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο και πρωτοσέλιδα λίγο. Σήμερα έχουν ενδιαφέρον και έχουν να κάνουν κυρίω με την ΑΕΚ. Κλαίμε με τη φωτό, αλλά κουλ δεν κλαίμε με αυτόν τον οποίο ουσιαστικά του τον πρόδωσε. Κλαίμε με σένα, λέει. Ναι, κυρπανέ. Εγώ με χήμα, εντάξει, χηματιό τρελό, ο Τίνος με ξέρει από πιτσιρικό, έτσι, 23 έχουν... Τρελός. Τρελός, για δες, 23 έχουν όλοι εδώ πέρα, 23 έχουν το στρατό καπά. Για ένα παιδί με θετική ενέργεια, ναι. Μέσα στη ζωντάνια, ο Νίκος. Εντάξει, ναι, με ξέρεις από πιτσιρικά. Ζωντανό παιδί. Εντάξει, ναι, όχι. Okay. Πάρα πολύ ζωντανός και φάντος, άνθρωπος με θετική ενέργεια. Δηλαδή μπαίνεις και χάλια έναν ημέρα να πούμε. Να τη φτιάξουμε. Να τη φτιάξουμε τη μέρα. Αλλά κλαίνε γιατί δεν έχω μουσια και είμαι και αδύνατο εκεί στη φωτογραφία. Ναι, ναι. Εκεί είσαι καμιά. Εκεί 69 κιλά. 69-70 κιλά. Και τώρα είμαι 81. Και τι έχει. 12 κιλά πάνω. Γιατί τώρα καλύτερο είσαι. Εντάξει, εντάξει. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Και σωματοτυπικά είσαι καλύτερο. Γιατί έχει κάνει κολύμπι. Έχω κάνει κολύμπι και άνοιξα πολύ. Βέβαια. Κανονικά πρέπει να είμαι 75. 75 κανονικά. Για να φύγει η γυλίτσα. Γιατί κάνετε ένα λάθος. Τι κάνουμε. Δεν μετράτε τα κιλά. Θα μετράτε το λίπος. Το λίπος, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ έχω έναν φίλο, Γουσίδης λέγεται. Γουσίδης, ναι. Πάνω στην Γερμανία. Α, το ξέρω, το κτίνος. Είναι και δικό μου φίλο. Είναι ίδιο μπορεί με εμένα. Ναι. 110 κιλά. Αλλά εκεί. Αλλά είναι μάζα και εμείς. Πού ανέβασε στη φωτογραφία να κλάσουμε. Είπαμε στο Instagram story το ανέβασα. Πείτε, δείτε εμένα 69 κιλά. Και κάποιον τον οποίο δεν ξέρω αν τον αγνωρίστηκαν και τους πρόδους, τον πρόδους που είμαστε μαζί στρατό. Ναι. Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Έτσι ναι. Στο Instagram. Το γκολ του Φερνάντες ακούστηκε στο μισοέβοσμο, λέει. Πες το ραπ. Γιατί ο μισοέβοσμος είναι Αργιανίνα μου. Έχουν εκεί πολύ άρρη. Ήτανε. Ήταν ο Φυρός με τον Κούι τότε. Ναι. Είχαν όχι έχουνε πολύ άρισον. Είχανε. Δηλαδή από δυτικά νομίζω είχαν, ότι είχαν. Πλέον είναι πάλι. Ουρακοταγκοποιήθηκε ο. Γι' αυτό του πήραν παραμάζου. Δηλαδή είναι άμπολ, Σταυρούπολη, Μενεμένη, Πολύχνε. Είναι άντρο. Είναι άντρο. Ναι. Αλλά έχει πάντω. Πριν 20-30 χρόνια ήταν αργιανίδικη περιοχή. Τώρα με του Ολοδαπού μπήκαν Αλβανοί, αυτό και τα λοιπά, Γεωργιανοί και τα λοιπά. Για να πάω ξύδι. Καλά, ρε, εσύ, είναι δυνατό. Ναι, δεν είναι ο Μπούζο. Όχι, δεν είναι ο Μπούζο φωτό. Τώρα κάποιοι δεν τον βρήκαν όμω. Τι δουλειά έχει ο Μπούζο το 64 γεννημένο. Το 63. Ακριβώ φωτογραφία είναι Βουλιανό, το 99. Το 99 είναι η φωτογραφία αυτή. Είναι του 1990. Ο Μπούζο εκείνη τη μέρα. Για πε τι έκανε. Άμα ήταν πυροσβέστη, μπορεί να το βγάλει και στη σύνταξη. Τι λέτε τώρα. Στη σύνταξη θα γυρίσει μετά την πυροσβέστη. Ναι, εντάξει, ναι, παιδιά, όχι και ο Μπούζο. Τώρα μου είναι διάφορε εδώ απαντήσει. Ότι νεζιπά, λέει μήπω. Λοιπόν, έχω ένα φίλο. Δεν είναι ούτε νεζιπά. Νεζιπά είναι ηλικία μου. Μόδαρο. Ναι, ναι, είναι ηλικία μου. Νεζιπά θα μπορούσε να είναι. Είναι ένα-δύο χρόνια πιο μικρό. Δύο-τρία χρόνια πιο μικρό είναι, βέβαια. Είναι ο τεράστιο. Ναι, ναι, αυτό είναι ο τεράστιο. Στο εξωτικό Λαγκάδα το βρίσκουν. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί θέλω να ξεκινήσουμε τώρα από την πρωταθλήτρια λοιπόν, σήμερα. Όποιος έχει ναι. Καμία καρσονιέρα, έχω ένα φίλο που θέλει ψάχνει σπίτι. Για πες. Στην Αλεξανδρούπολη, ισόγειο, επιπλωμένο 40 τετραγωνικά να πάει να μπουν. Καρσονιέρα, ίσα-ίσα σπίτι, κύπνο. Δρόμο. Να περνάει καλά. Αλεξανδρούπολη. Πόσο χρόνο είναι αυτό? 45. Εργένης. Εργένης. Μια χαρά. Καρσονιέρα μέσα, φορτών και κόσμο. Μου κλαίω, κούλησε σαν παιδάκι δημοτικού εκεί. Γιατί δεν είναι. 23 χρονών είμαι. Παιδάκι. Τι. Παιδάκι δημοτικού, ναι. Ξυρισμένο. Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Και τώρα αυτού μια φτουάζουμε με αυτά τα. Γιατί άρχισε να πα φαντάρο. Να τελειώσουν σχολέ και τέτοια ήθελα πρώτα. Τι σχολέ τελειώσουν. Δημοσιογραφίε, δεν είπα μεγάλο λογοθέτη δάσκαλο, ρε φίλε. Το λέω και με περηφάνεια. Είχα και Φερέτη, βέβαια. Ο λογοθέτη με το Φερέτη, σημαίνει δεν αγαπηγήσει τα γκολ του Μπάουλα, μου. Όχι. Δηλαδή, γιατί θέλετε... δεν ήμουν χθε ο Σόρα. Δηλαδή ήθελε δάσκαλο για να αγαπηγήσει. Ήθελα την επιβεβαίωση από κάποιου που ήταν καταξιωμένοι στον χώρο, ρε παιδί. Αλλά ο λογοθέτη ήταν. Κορυφαίο. Ναι. Ναι, αλλά ο συγχωρεμένο λογοθέτη όταν μα έβαζαν να κάνουμε τα δόσει. Ενώ με έβριζε συνέχεια, ναι, ναι. Με έβριζε ψέματα, δεν έβριζε ποτέ. Με έκανε πολύ αυστηρή κριτική, ναι, γιατί ήμουν χήμα. Το κομμάτι του μεταδόσου μου λέει, με κοιτάζει με το βλέμμα του αυτό και μου λέει, τι θα με πει τώρα. Μου λέει, αγόρι μου, είσαι έτοιμος για μουντιάλ. Όχι, λέει, για να κάνει μετά. Ναι. Με το βλέμμα, κάθε φορά που σε κοιτούσε, έλεγε τώρα τι θα με πει. Στο Μετρόπολη, να πούμε. Και γαυγίζει για τον Λουτσέσκο. Δεν γαυγίζω για τον Λουτσέσκο. Έτσι, αντί να είσαι. Εγώ γαυγίζω για τον Λουτσέσκο. Δεν είμαστε. Αν δεν κατεβήκαμε, Ρετίνο, και εσύ και εγώ δεν θέλαμε εδώ να είμαστε. Να περνάμε καλά. Να μεταδότη τρομερό. Να χρωματίζει τα μάτια. Να χρωματίζει, να βάζει εκεί σάλτσα, πινελιέ, ζικέ. Στον Μπουτσέσκο. Δηλαδή έπρεπε να είσαι σε ένα
κανάλι μεγάλο. Μπούθ. Ήρθε να δώσει το Μετρόπολη, άκουγα τρεις νομοί. Δεν είχε και ίντερνετ. Και μαζί κάναμε, αλλά θυμάστε, έγινε και τη μέρα. Βέβαια. Εκπομπάρα κάναμε και τη μέρα. Εκείνη η εκπομπή είναι συλλεκτική. Δεν μας ακούσαν χιλιάτο. Παραπάνω μας άκουσαν. 1200. Παραπάνω, ρε. 1300. Εσύ 1300 τώρα, εσύ. Αφού ξέρεις τα νούμερα της εκπομπής τώρα. Εκείνη τη μέρα μας άκουγαν πολύ τώρα. Άστο τώρα. Τρίχες. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ σήμερα. Γιατί το λες αυτό, αφού μας ακούνε απελόκηποι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τούπα να πούμε για, όχι, για όχι, ποιο όχι. Λόγο την ΑΕΚ. Θα σου πω. Για πες τα χάλια του ΠΑΟΚ. Όχι, θα πα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Λοιπόν, όχι, υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα. Πού? Το οποίο δίνει είδηση. Γιατί, καταρχήν, κρύψατε ότι πλακωθήκατε στο ξύλο. Και κινδυνεύετε με τιμωρία. Δεν τα δείξατε αυτά. Οι πάγκοι των ομάδων. Οι πάγκοι. Ναι, μα στο δεύτερο γκολ έγινε ψιλομανούρα. Διακόπηκε το παιχνίδι. Έπεσε ξύλο κανονικό. Δεν έπεσε. Η τηλεόραση δεν έδειξε τίποτα. Δεν έδειξε τίποτα. Ήταν και ήταν μπροστά από κάτω μα και εμεί δεν μπορούσαμε. Αυτή είναι η δημοσιογραφία, να μην δείχνετε τίποτα, δηλαδή τηλεόραση. Δεν δείχνει. Η τηλεόραση εδώ και χρόνια οτιδήποτε έχει να κάνει με βία. Σοβαρά μιλάω. Οτιδήποτε έχει να κάνει. Μειώθηκε η βία μα. Δεν μειώθηκε, ίσω αυξήθηκε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ΑΕΚ. Γιατί η είδηση έρχεται από αυτό, η εκπομπή τη επικαιρότητα. Δεν είναι ποτέ οπαδική. Το ξέρω. Εγώ άνοιγα κανάλι. Ναι, άντε πάλι, θέλει αυτό στη βία. Εγώ άνοιγα κανάλι. Θα τα έρχνε όλα. Όλα. Live θα έκανε. Όλα. Ναι, άμα έχει κανάλι, κοίταξε. Όλα. Ένα κανάλι στο YouTube που πλακώνεστε, κάνετε ράντι, θα πάρει 100.000 κόσμο σε χρόνο δετέ. Ναι. Δεν απέχει. Τέτοια θέλει ο κόσμο. Τέτοια θέλει ο κόσμο. Αλλά λεφτά από χορηγού δεν θα παίρνει, θα παίρνει μόνο από τα views. Για γράφερ. Ναι. Λοιπόν, αποκλειστική συνέντευξη και δήλωση του Μελισανίδη σήμερα. Υπάρχει live, η οποία ουσιαστικά μαζί είναι μια είδηση πολύ δυνατή για όλου. Ό,τι δηλαδή σήμερα. Ο Μελισανίδη τι κάνει. Δεν φεύγω από την ΑΕΚΛΕ. Αυτά που ακούγονται ότι πουλάω, δίνω, κάνω, ράνω τώρα που είμαι πάνω στο άλογο, δεν ισχύουν. Τα αναιρεί όλα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και μάλιστα έχει βάλει και στόχους για το τι θέλει να κάνει. Απαντά σε αυτού που λένε. Ακούω αυτό για τον ΠΑΟΚ και τι άλλε ομάδε. Όποιοι διαδίδουν αυτέ τι ανοησίε δεν ξέρουν τι του γίνεται. Ναι. Είναι αφοπλιστική απάντηση. Του Μελισανίδη, είναι που, είδηση αυτή. Όπου είναι ο παράγοντα τη χρονιά. Ναι. Γιατί τι έκανε. Πέρασε τον Πάρο. Πέρασε τον Πάρο, ναι. Αλλά τι έκανε το αυτονόητο. Πήρε την ΑΕΚ πέμπτη πέρσι. Πέμπτη και σου λέει: θα χώσω χρήμα. Απλά είναι τα πράγματα. Θα φέρω κάποιον που να ξέρει. Θα πλαγίος, πλαγίος. Θα το πάω και πλαγίο. Εσύ τώρα το πα πλαγίο. Βέβαια το πα. Θε να κράξει τον Σαββίδη και λε: όχι, δεν κράζω. Πελεί τον Μελισανίδη. Μπαρμπαρκρούφ, κοίτα τι έκανε πέσω. Δεν κράζω κανένα. Ρίχτα. Δεν κράζω κανένα. Δεν ρίχτα, πε το. Δεν νοείται παουξή να βγει και να κράξει, αλλά νοείται παουξή να κάνει κριτική στον Σαββίδη. Εδώ και τέσσερα χρόνια. Δεν περί τη λίγμα τα ωραία να πούμε. Όχι, είναι η λογική. Εμένα, εγώ θα πάω την ομάδα μου. Ναι. Δεν γίνεται τέσσερα χρόνια να υποβαθμίζεται το ρόσερ. Ναι. Γιατί εγώ θα σου πω τώρα κάτι. Ναι. Ένα πολύ απλό πράγμα. Καλά, ο άνθρωπος έχει πόλεμο. Ναι, οκ, να ασκεί διακριτικά να μας πει. Δημοκρατία, να πούμε. Είμαστε σε αυτή τη ζωή το άρθρισμα των επιλογών και των πράξεών μας. Εγώ είμαι με το Σαββίδι. Ναι, εάν ο ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβρη είχε πάρει τον Πάολο Φερνάντες, που ήταν μια ανάσα και δεν τον πήρε για 70.000 80 μάνατζερ. Ο πρόεδρος έχει πόλεμο. Και αν το Γενάρη ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το Λαρίν τάσκα για να φέρει σεντερφόρ, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα ήταν κυπελούχος. Και εγώ λέω τι να κάνει ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα ήταν κυπελούχος. Μίνιμουμ θα ήταν κυπελούχος. Μίνιμουμ. Άρα δεν θελήσανε να δώσουν τις πιθανότητες φλόγα να αυξηθούν. Εντάξει. Διατήρησαν χαμηλές πιθανότητες. Θέλουν του χρόνου να πετύχει ο του Μελισανίδη, θα είναι πρώτος μάγκας. Χώσε τα, πάρτε 5 παιχταράδες του 1,5 εκατομμυρίου. Δεν δίνω πρώτα. Άμα δεν δίνει, θα δούμε τέταρτο, πέμπτη. Να δείτε τέταρτο. Ναι, μην κλαίμε όμως μετά το Μάιο. Θα πρέπει να κλαίμε τον Αύγουστο. Αυτό θέλω να πω. Ωραία, γιατί να κλαίμε. Τον Αύγουστο, και επειδή πέρσι η ομάδα κατάφερε και βρήκε μια χημεία ο Λουτσέσκου, τον Γενάρη δεν κάνω πάλι τίποτα. Και τον Γενάρη κλάψτε. Και ουρλιάξτε. Τι να το πω το Λουτσέσκου. Στη Μαύρη Θάλασσα να μας πάει. Θέλεις, βέβαια. Θέλεις Μαύρη Θάλασσα. Ας πληρώσει κανένα χιλιάρι. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Μας κάνει το τραπέζι. Θα στο κάνει. Θα του πάμε και ένα δώρο εμείς. Και δώρο εμείς. Αποχαιρετιστήριο να κάνουμε και τις σχέσεις. Αφού είπε, αυτά που γράφονται στη Ρουμανία είναι βλακίες, λέει. Ό,τι λέει ο Μελισσανίδη τώρα. Ναι, τα λέει και ο Λουτσέσκου. Όχι, τα είπε και ο Λουτσέσκου. Δημόσια, ο ίδιος ο άνθρωπος. Λέει, αλλά αυτά είναι βλακίες. Γιατί... Λοιπόν, πώς σχολιάζεις τώρα, για να πάμε λίγο στην άκρη. Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι ο Μελισσανίδης, παρότι είναι τώρα πάνω στον άλογο που είναι στο πικ του, είναι, λέει δεν φεύγω. Αυτά που λέτε είναι χαζομάρες και να είχαμε καφενειακά. Πόσο σχολιάζεις. Ότι έχουν πει πολλές δηλώσεις τέτοιες πρόεδροι και προπονητές δεν θα φύγουν και δεν φεύγουν γιατί είναι σε ένα μήνα. Εγώ αλλιώς περίμενα να μου απαντήσεις. Ναι. Θέλω να μου πεις τώρα να φύγει που έχει την ΕΠΟ, τον Παλτάκο και όλους τους οικούς του. Ναι. Χώνει άλλα 1-2-3 εκατομμύρια παιχταρά. Και κάνει μια μίνι δυναστεία 2-3 χρόνια όσο είναι και η ΕΠΟ δικιά του. Και φεύγει μετά. Και φεύγει μετά. Και την πουλάει την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, με ομίλου Champions League σου λέει. Άμα τη βάλω και τέτοια. Τα... ο γιο του ένα κάρο λεπτά. Ακριβώς. Αυτό είναι καλό ή κακό για του αντιπάλου. Κακό. Κακό λε είναι. Κακό είναι. Ναι. Γιατί τώρα το σε λέγει διαιτητέ. Έλεγω τα πάντα σου λέει. Έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο δεν θέλει πολλέ προσαυξήσει. Έχει ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο μάλλον θα το διατηρήσει.
Θα δηλαδή, το επιλύσει και θα το ενισχύσει ακόμα δηλαδή, περισσότερο εγώ από δηλαδή ό,τι έδωσε και μια αγωνιστική ταυτότητα. Η ομάδα παίζει έτσι. Του Μπάγκεβιτς, ας πούμε, η ομάδα. Του Μπάγκεβιτς, ας πούμε. Ήρθε φιλενάδος. Ήρθε φιλενάδος. Καλά έκανα και να βάλω καλά. Έβαλε κανένα ρουχαλάκι καλό. Ήρθε φιλενάδος. Έτρεχε από εδώ, από εκεί. Ήρθε με έβγαλε κάτι πλάνο στο τέλος που είμαι μόνος μου. Α, είναι βίντεο. Α, άμα θέλει να το ανεβάσει. Έχω φύγει μόνος μου. Εγώ έχω, θέλω να ηρεμήσω. Έχω φύγει μόνος μου. Κάθομαι σε κάτι πεζούλια. Μόνος μου και κλαίω τη μοίρα μου. Λέει τι κάνεις εδώ. Το παίζει λυπημένος. Τι το παίζει. Άμα το παίζει λυπημένος θα καμώθω μου με τους άλλους. Σηκώθηκα, έφυγα από το γήπεδο, ρε. Έφυγα, θέτσα. Θέλει να δείξει ότι είσαι στεναχωρεμένο. Τι θέλω να δείξει. Συνολήθηκες με την. Όχι, ήταν μια ώρα. Να. Έλα τώρα τα πει. Έλα τώρα το παπάτσι. Έλα τώρα το παπάτσι. Έλα τώρα το κοριτσάκι. Είμαστε live. Είμαστε live. Είμαστε στη μεικτή ζώνη, καλημέρα στον κόσμο. Κομμένοι ήσασταν όλοι. Ναι, εγώ δεν πήγα κάρα. Δεν πήγα κάρα, δεν πήγα. Μου λέει δεν πήγα συνέντευξη. Θέλει να δείξει αυτό ο τύπο που δεν αγορεύει. Θέλω να σα πω πάλι κάτι τέτοιο. Χαίρο τα κόλπα. Ακού τώρα, βρε παπάτσα, θε να φτιάξει πάλι ιστορία. Δεν πήγα κάτι συνέντευξη. Γιατί μου είπα, λέει κουλ, ένα δεν βρέθηκε να ρωτήσει τον Λουτσέσκου γιατί δεν έβαλε τον Τάντα. Πώ θα πάει, αφού είναι φίλο του Λουτσέσκου. Τι λες, δεν πήγα καν. Δεν πήγα καν. Γιατί δεν θα σου λέει. Τι έκανα. Γιατί θα έλεγε, θα τον έλεγε ο Λουτσέσκου ότι είπε μένω βυρό. Τι σε είπε. Καλά, ρε μέσα στο άντρα με ρωτά τέτοια πράγματα μετά από χαμένο τελικό και καλά, λάθο. Όχι, εγώ τον βρήκα στο πάρκινγκ μόνο του. Δίπλα το αυτοκίνητο, σταυρωμένα τα πόδια κάτω στο κράσπεδο, έτσι καθόταν εκεί πέρα. Γιατί άμα ήταν όρθιο παραπάνω, δεν ήταν. Σωστό κι αυτό. Ένα με το κράσπεδο, ναι, σωστό. Πολύ, σωστό. Πολύ άσχημη εικόνα, τραυματική εικόνα. Δεν πάρεσε. Όχι, καταχωρήθηκα. Ενώ με έβλεπε τώρα. Μέρα, μου. Να, τα πόλει ψυχούλα τη. Ξέρετε τι πάτε και οι δύο. Ναι. Κολλήσατε σαλίτιδα από τον μπούζο. Ναι. Έτσι, σαλίτιδα. Σαλίτιδα. Φάνε τα σάλια, ρε πρωί. Λοιπόν, σε αντρική εκπομπή. Αντρική εκπομπή. Καλά, εσύ με μιλά για ρομάτζα, για ηλιοβασιλέματα, για λουλούδια που στέλνουμε κάτω στην τσέννη. Είπα εγώ τίποτα. Όχι, είπε κάτι. Εσύ κάνει κιόλα, δεν τα λε. Εγώ κάνω και δεν λέω. Σέλνει λουλούδια, σέλνει καρδούλε, σέλνει βατραχάκια και μιλά για μάτια σαλίτιδα, ρε. Σαλιάρε. Δεν πήγε εκεί, είπε κινδύνο που λέει κανένα. Στεναχωρέθηκε ο Κουλιανό που έχασε. Όλοι στεναχωρθήκαμε. Και δεν πήγε να την πέσει στο Λουτσέσκου να του αλλάξει τα πετρέλαια για το κοουτσάρισμα. Ναι. Μου έκανε το στεναχωρέθηκε. Αλλά τότε βγήκαμε και τα είπαμε ότι Τάντα δεν έβαλε. Έγινε μου έκρισε αριστερό μπακχάπ το κουλιανό. Τώρα πότε θα φύγει να μα κάνει το τραπέζι. Εσύ γιατί έχει παγωτήτο που ξέρει ότι πουλάει ο Λούτσι και σου λέει τώρα εκεί. Εδώ έχω θεματάρα που σα διέσαιρε όλου ο Μελισανίδη. Θεματάρα. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Ψάξε το δεύτερο λέει. Εσύ να στεναχωριέσαι που θα τον έχεις τον Αρχουδιάρη, τον Μελισανίδη, να σε παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Έχουμε όμως και κάτι άλλο. Έχουμε και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει ενημέρωση ότι τα ψιλοβρήκανε ΑΕΚ με Ολυμπιακό στο κομμάτι. Γιατί αυτοί μιλάνε, ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Ποιο κομμάτι? Το κομμάτι του χρόνου θα έχουμε Έλληνες διαιτητές. Ναι. Αυτό να το ξέρετε, θα έχουμε Έλληνες διαιτητές. Ξέρεις τι είπαν αυτοί. Αλλά είπαν θα φέρουν ξένο βαρίστα. Ναι, εντάξει. Τι δεν εντάξει. Εγώ, κοίταξε. Μπορεί αυτή να πήρε κανένα εργοστάσιο στην εταιρεία σημεντοποιίας. Α, αυτά δεν τα ξέρεις αυτά. Αυτά του λέει, τα εσύ τα τον πιάνε. Έλληνα διαιτητή τον παίρνει τηλέφωνο, του λες. Ναι, ναι. Ξέρω που πάει το παιδί σου στο σχολείο, πρόσεχε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να σου στείλω τρεις γορίλες να σε κάνουν μαύρο. Μάλιστα. Και φοβούνται οι Έλληνες διαιτητές. Λοιπόν. Και σου λέει, έχει την ΑΕΚ του χρόνου πρώτο φαβορή για τον τίτλο. Αυτοί θα μοιράσουν τον πρώτο και τον δεύτερη θέση του χρόνου. Ποιο, ναι, αλλά τι θα μοιράσει ο Μαρινάκης πρώτη δεύτερη θέση. Θα χτυπηθούν αυτοί οι δύο. Καλά, μου φαίνεται. Θα χτυπηθούν αυτοί οι δύο. Να μοιράσει ο Μαρινάκης πρώτη δεύτερη θέση. Φέτος έγινε, άντε, του χρόνου να χάσει ξανά πρωτάθλημα. Εσύ με τον Καρσία και τον Τερζή θα χτυπάτε να πούμε. Α, έβγαλε του προπονητέ. Σέρουλε στο θερμαϊκό θα τρώτε. Θα φανεί που λέει και η Δρακοπούλου. Θα δούμε τι μεταγραφέ που θα κάνει μια ομάδα. Ποια είναι η Δρακοπούλου. Τι φανεί η Δρακοπούλου που λέγεται. Θα φανεί. Ποια είναι η Φανή Δρακοπούλου. Φανεί Δρακοπούλου, δεν ξέρει καθόλου. Μια παλιά δεν είναι αυτή. Όχι, ναι, είναι σαν εμένα. 40 κάτι είναι τώρα. Όχι, 40 κάτι. 40 κάτι. 50 πριν. Όχι, όχι, 40, πιο μικρή, 42. Που θυμάμαι πήγε να την έβλεπα εγώ στα μπουζούρια. Όταν ήταν πιτσιρίκα αυτή, 20-24 ήμουν εγώ. Τρίποτα, μέτρια είναι. Φανεί Δρακοπούλου. Και λίγα πράγματα. Όχι, απ' τη ζωή μου η σαφών. Και λοιπόν. Βάλε λίγο ρε Φανή Δρακοπούλα. Μιλάμε τώρα για στίχους. Βάλε λίγο ρε Φανή Δρακοπούλα. Βάλε από τη ζωή μου σαπών. Και λοιπόν. Ωραία, Φανή Δρακοπούλα. Λοιπόν. Άρα έφαγε ένα φλόκο από το Μελισανίδη που δεν φεύγει. Ναι. Έτσι και θα τα λέμε όλα. Θα φας ακόμα ένα από το Λουτσέσκου που δεν φεύγει. Καλά, μην παίρνει όρκο. Έτσι να μην παίρνει όρκο. Μην παίρνει όρκο. Α, λες ότι δεν θα του κάνει τι μεταγραφέ. Εσύ τι μαθαίνει, θα το κάνει. Εγώ μαθαίνω ότι θα τι κάνει, ναι. Και δεν το λέω τώρα. Να χτυπήσει το πρωτάθλημα του χρόνου κανονικά. Θα φανεί. Δρακοπούλου. Δρακοπούλου πάλι. Βάλε λίγο Φανή Δρακοπούλου, ρε αγόρι μου. Ναι. Βάλε λίγο ρε ψυχούλα με λίγο Φανή Δρακοπούλου να το. Βάλε να το αλλάξω. Αλλά αν δεν φανεί, θα το καταλάβουμε από τον Αύγουστο. Άμα μου παίρνει εδώ
μετριότητες, ιστορίες, Μούργ, Ρικάρντους, έτσι, αλλιώς, Νάσμπερ. Ο μεγάλος επαναστάτης, θα πούμε, ο Γκαρσία περιμένει. Ο Γκαρσία, αφού μου τον έχει στείλει στο Πασαραϊκό. Σε περιμένω, στη γωνία εγώ. Ναι. Σε περιμένω, γιατί άμα δεν το στείλει, εδώ θα είσαι. Μην μου φύγει εμφάνιση το Δεκέμβριο. Δεν το γουστάρουν τον Γκαρσία, ο Γκαγκάτσης και οι άλλοι. Του κάθεται στο λαιμό να πει. Γιατί δεν το γουστάρουν. Γιατί για να το γουστάρεις είναι. Μάλιστα, επειδή δεν το γουστάρεις εσύ. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάμε σε κομψό. Άντε, εγώ δεν το γουστάρω. Θα επιστρέψουμε και με Άρη. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ τον γουστάρει τον Γκαρσία, λέει. Για να τον έχει στον ΠΑΟΚ Β, ο Γκαρσία έχει πολύ καλό. Να σου πω τώρα, ποια είναι η άποψη του Γκαρσία. Ο Γκαρσία έχει πάρα πολύ καλό μάτι. Είναι πάρα πολύ καλό στο να αναδεικνύει τα πιτσιρίκια. Ποια πιτσιρίκια ανέδειξε. Αυτά που παίρνει από τα 15-16, τα παίρνει σε 17, του φτιάχνει, του εμψυχώνει, του κάνει. Τους φτιάχνουν οι άλλοι, οι Γερμανίδες και άλλοι τα φτιάχνουν. Ναι, αλλά έχει μάτι ο Γκαρσία. Αλλά προπονητικά ακόμα θέλει δουλειά. Πρέπει να πάει να κάνει αγροτικό στην Πονφεραντίνα, στην Μάλαγα και να έρθει μετά στον ΠΑΟΚ. Όχι να έρθει έτσι για 2-3 μήνες. Άμα φύγει από τα Μάλγαρα, θα τον πιάσει ναυτία, πες τον. Ναυτία θα τον πιάσει. Θα πάει στη Μάλαγα. Μια Φανή Δραγκοπούλου δεν μα έβαλε, ρε άνθρωπε. Δεν έπαιζε. Λοιπόν, μέχρι να παίξει η φανούλα μας που την έχω μια δυναμία, να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει και έχει να κάνει με τις ασφάλειες. Γι' αυτό σας λέω ότι επέλεξα Εργοβάς. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές, σαν να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκινήτου 1400 κυβικά με πλήρω δική βοήθεια, με 130 το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 300-305 και βγείτε αμέσως κερδισμένοι και ασφαλείς. Κλάψτε με ποστάρισμα Instagram. Βρείτε ποιος είναι μαζί μου το 1999 φαντάρο σε φωτογραφία. Instagram stories το έχουμε βάλει. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Την απάντησα τόσο σε αυτό το μειωράκι. Επιστρέφουμε με Άρη. Επιστρέφουμε με Πανάθα. Λίγο φανούλα, άσε ρε φίλε. Γουστάρω πολύ. Γουστάρω εγώ. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης. Και ερχόμαστε για τρίτο μειωράκι από τη ζωή μου η Σαπών. Δώσε! Βρίσκεται στο Ρίτσε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είναι ένα lounge bar βγαλμένο από την εποχή του swing και της φωτοαπαγόρευσης με ιδιαίτερο περιβάλλον και signature cocktails που θα σας ξετρελάνουνε. Και αν ποθείτε και κάτι επιπλέον, ένα δεύτερο ποτάκι, σας το κενάει το Ian's Bar. Μάθετε πως το Ian's Bar λοιπόν δεν φημίζεται μόνο για τα κοκτέιλ του, αλλά και τα stand-up comedy. Χθες ήταν ο Σαρό εκεί, έκανε πάταγο. Πήγαν κάτι φιλαράκι μου, τον είδανε. Τι δεν πήγε. Όταν πήγα μου κομμάτια, ήθελα να κοιμηθώ, φίλε. Κομμάτια. Αφού δεν κοιμήθηκα, κοιμηθήκαμε. Σαφτική κούραση την επόμενη μέρα. Μα δεν κοιμηθήκαμε, σου λέω. Γυρίσαμε το πρωί. Και εγώ, θα έκανα εκπομπή, σήμερα ήθελα να κοιμηθώ. Τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Πέρα από ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό πράγμα ζωή. Ναι, σωστό. Να ξέρεις, σε όλα τα θέματα. Και όσον αφορά το θέμα τη. Το ζω κάθε μέρα 3-4. Λοιπόν. Μια μπαρ, ραντεβού εκεί με non-stop διασκέδαση. Πάμε να δούμε την επόμενη τέτοια τον. Στην επόμενη παράσταση που θα κάνει. Τα κομμουνιστικά ορμάει. Όχι. Όχι, όχι. Είχε μια παράσταση. Το Λουκουμά. Ένας Λουκουμάς δρόμου από το Beach Bar, κάτι τέτοιο. Ναι. Και είχε κάτι Λουκουμάδες εδώ χθες. Του λέω φέρα φάω ένα. Μου λέει τα θέλω και την παράσταση. Τάφα και τα μισά στον δρόμο. Τάφα και αυτό στον δρόμο, ναι. Αυτό δεν είπε ότι θα παντρευτεί μόλις χάσει 30 κιλά. Τον Οκτώβριο πατεύεται. Ναι, αλλά αυτό. Πρόσεξε, αλλά 10. Αλλά 10. Θα χάσει με τα 10, θα πει είμαι στα ίσα μου. Εντάξει, αφού τον αρέσει, ημέρα κλείς. Τι έγινε. Το μικρόφωνο. Α, έτσι, εντάξει. Ναι, εδώ και ο καφέ. Λοιπόν, κουλ, μήπως είναι ο Πετρωτός φωτογραφία. Εσύ είσαι σαν τον Κουσγούνι, λέει στα νιάτα του. Ναι. Εντάξει, επειδή είμαι ξυρισμένος και αδύνατος. Δεν είναι ο Πετρωτός. Μήπως είναι ο Κανελάκης, λέει ο άλλος. Ούτε ο Κανελάκης. Κανελάκης ήταν τσάτσος στο στρατό. Και ας πούμε περνάει. Ήτανε. Ναι. Ήτανε στο ταχυδρομικό σώμα. Και εσύ ήσουνα στο ταχυδρομικό. Άρα και εσύ τσάτσος. Και εγώ ήμουν τσάτσος. Άκουνα, κράζει τον άλλο που ήταν στο ταχυδρομικό, αλλά αυτός που ήτανε δεν κράζεται. Δηλαδή μπλέκεται το Πασόκ και ο Πάοξ η μετάδεσή μου. Μήπως ήταν ο Χερόπουλος, με τον Χερόπουλο ήμασταν μαζί. Εγώ όταν πάρω σε φυλάκι, αυτός κάτι ξέρει. Ο Χερόπουλος ποιος είμαι. Ένα φυλαράκι μου στο στρατό Αριανός. Άρρωσα Αριανάκι. Εσύ. Πώς εσύ, μια χαρά εσύ το παλικάρι. Εντάξει, οκ. Απλά εδώ τον ξέρει, μάλλον ότι ήμασταν μαζί φαντάρι, γι' αυτό το αναφέρει. Λοιπόν, είναι δύσκολο σε αυτό το πρωτάθλημα με Σαββίδη πρόεδρο να κάνει πρωταθλητισμό. Το θέμα δεν είναι κούλ αν φέρουμε παίκτες. Το θέμα είναι τι θα φέρει. Σωστό. Το θέμα είναι ότι ο Κούλης με 40%. Και 50% ΑΒ Θεσσαλονίκης. Ναι. Ναι. Τι Κούλης. Κάτσε Κούλης. Λοιπόν, τι, καλά, τίποτα, εσείς δεν λέγατε, ναι, στην αρχή οι συνωμοσιολόγοι, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός λόγω Νέας Δημοκρατίας και δεν συμμαζεύεται. Αυτό δεν λέγατε. Τι άλλο, ο παράγοντας Μελισσανίδης είναι πιο ισχυρό. Α, μάλιστα. Μετά το αλλάξατε. Το ότι πήγε, με συγχωρείς, αυτό το έκτρωμα να πάρει πρωτάθλημα είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη, αυτό το πράγμα, μεγάλη επιτυχία. Αυτό, ναι, το πράγμα το ποδοσφαιρικό. Δεν σ' άρεσε ο Παναθηναϊκός. Εμένα δεν μ' άρεσε. Ναι, εντάξει, okay. Αυτό το πράγμα το ποδοσφαιρικό πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Μαγιά του. Αυτή την κατάθλιψη των προπονητή, ναι, και τον άλλον τον κρύο. Ποιο είναι ο άλλο ο κρύο. Ο πρόεδρο. Δεν του πάει καθόλου αυτός, αυτό. Αυτό το πράγμα πήγε να πάρει πρωτάθλημα.
Αν το έπαιρνε αυτό το πρωτάθλημα, θα ήταν μεγάλη πληγή για το ποδόσφαιρο να πούμε. Κουλιανέ, εάν κρατήσουμε Πινέδα και πάρουμε και Μπακαμπού όπως ακούγεται κάτω στην Αθήνα, και ήταν το επόμενο θέμα που θα πιάσουμε. Θα πάρει από το... Κλείστε τα διόδια για καμιά τριετία, λέει εδώ φίλο. Γιατί παίρνεις φωνήτε. Γιατί φαίνεται ότι είναι στραβοστόμικο το μήνυμα. Λοιπόν, πόσο φαίνεται αυτό, αν πάρει και κανένα Μπακαμπού και το πάρει. Τι πόσο πάρει. Πόσα το πάρει. Champions League παίζει. Champions League παίζει. Το δέλερ του Champions League είναι πολύ μεγάλο. Σου λέει Μπακαμπού, θες να παίξει Europa League, μπορεί να αποκλείσει να παίξει κανένα κόβερε εκεί με τα λιμά, ή θες να παίξει κανένα ομίλου Champions League εδώ καινούριο. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Τάκι Τσούπερ, είναι... Μπακαμπού, Αραούχο και τέτοια. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ ωραία γκόμενα, ναι, η οποία είναι στα καλύτερά τη. Έχει αδυνατήσει, έχει γυμναστεί, έχει φοράει καλά ρούχα, έχει κάνει αποτριχώ, θερμαποξίζει. Είναι νάρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Άρα είναι πιο θελκτική από την άλλη. Στεγχωριέται ο πρόεδρος, μην τα λες. Θα έρθει να κουρευτεί εδώ και θα. Θα πάει σύντονίδες. Άμα στεγχωριέται και ο Γιώργος, θα πρέπει να τη γράψει το παράδειγμα του άλλου. Ο οποίος πέρσι αυτή η Νάρα ήταν. Με τριχάρες. Στο Πετρόπολη έτσι κάνετε αντιπολίτευση στον πρόεδρο. Δεν κάνουμε. Φέρετε παράδειγμα τώρα. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Και να σου πω κάτι. Καλέ μιμήσου το Μελισσανίδη. Η ΑΕΚ έχει βρεθεί τρεις φορές. Η ΑΕΚ έχει βρεθεί τρεις φορές στη θέση του ΠΑΟΚ. Αλλά σηκώθηκε όρθια. Πού είναι τα χρόνια. Τρεις φορές βρέθηκε. Που τρέχαμε έξω από τα εργοστάσια. Αυτά μνημονεύτηκε. Πού είναι τα χρόνια. Τα χρόνια που δεν παίρναμε τίποτα. Καλέ, τα χρόνια πρόεδρε. Που μέναμε με τον Άσο στο χέρι. Δεν θέλω να μπαίνω με τον Άσο. Κυρία, μπορώ να μιλήσω με τον πρόεδρο. Κύριε πρόεδρε, καλέ, κοιτάξτε τώρα όλο τι κάνει. Κάντε το κι εσείς, καλέ, κάντε το κι εσείς. Κάνεις εσύ που έχεις υποξίδες, κάντε το πρόεδρο. Υποξίδες πήγα τα σπάσαν προχθές του. Πού ήσουν. Πόσοι σπάσαν. Όσοι ξύπνησαν τρεις ώρα τα χαράματα. Υποξίδες περίμενα στα Μπάλγαρα το λεωφορείο. Πού ζεις. Τα λες απλά για να τα πεις. Εδώ στα ράδια τι κάνετε, καλέ. Τι ράδια, τι καλέ, κύριε πρόεδρε. Πάνε άκουτα αυτά κάτω στο λιμάνι με το Μαρινάκο, δεν ακούγεται τίποτα. Εδώ τουλάχιστον εμείς βγαίνουμε και τα λέμε. Καλέ. Θα σκίσω το καλτσόν. Σκίσω το καλτσόν. Δαντιέρα να σκίσει. Καλέ. Γιατί αν δεν φύγει ο Λουτσέσκου, ένα καλοκαίρι θα σε λούσω από πάνω μέχρι κάτω. Ποιος Λουτσέσκου δεν θα φύγει. Εσύ που με έχει ζαλίσει. Τώρα ποτέ έχει ραντεβού. Ήδη έχουν ξεκινήσει ραντεβού. Με ποιον έχει ραντεβού. Με τον Γιώργο Σαββίδη, με τον Πότο, με όλους τους συνθήνοντες για να δουν τι παίρνει να φέρουν. Ναι. Γιατί να τα πάμε, να τα πούμε λίγο αυτά. Λοιπόν, εγώ λέω μετά το ρεπορτάζ παίρνει ότι ο Πάκου θα πάει να πάρει δύο επιθετικούς γιατί ο Μπράτον με τα 780-800 που ζήτησε δεν μένει. Μια χάρη να μου κάνει. Άμα μπορώ. Έχω ένα πελάτη που έχει μεταφορική εταιρεία. Ναι. Τον Θοδωρή. Ο Δημήτρης είναι. Όταν φύγει ο Λουτσέσκου, ναι, να πάρουμε κανένα μεροκάματο. Εσένα τι θα κάνουμε αν δεν φύγει. Ποιος δεν θα φύγει. Πού θα σε στείλουμε, στη Γιάρο. Πού πια Γιάρο να Γιάρο θα σε στείλουμε. Μακάρι. Με τον Πατακό και τον Μακαρέζο. Μακάρι. Μακάρι να έχεις Πατακό Μακαρέζο. Καλύτερο θα ήταν εδώ Μητσοτάκη. Αναπολύτε. Τα μπερδεύει όλα Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία. Θα αναπολύτε τον Πατακό και τον Μακαρέζο. Κούλι. Λίγο καιρό. Ο Μακαρέζος και ο Πατακός είναι παιδιά του Δημοτικού μπροστά στο Μητσοτάκη. Χαϊβάνια. Ο Πατακός και ο Μακαρέζος είναι. Γυμνασιόπαιδα μπροστά. Έξω η Κάφρη όλων των ομάδων από το γήπεδο να μπουν επιτέλους τα παιδάκια και οι απλοί οπαδοί. Όχι, μέσα η Κάφρη στα γήπεδα, τους υποστηρίζω εγώ. Τι τους υποστηρίζεις. Έτσι, κουτσάρω Κάφρη. Τι τους υποστηρίζεις. Οι λίγοι είναι αυτοί. Οι λίγοι να κάνουν κουμάντο. Τους λίγους να κάνουν κουμάντο. Λίγοι να κάνουν κουμάντο. Αυτό είναι κατά τι αυτό. Κουλ, θυμίζει γκουσγούνι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, οκ, okay, φωτογραφία δεν κάνουμε. Γκουσγούνι ήταν αυταρά. Ναι, σωστά, εμείς έχουμε μικρά αυτά. Είμαστε κομψότατοι. Κολλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ραπ. Θέλω την άποψή σου και εσένα, Κουλ. Πώς βλέπετε. Τα είπαμε για την ΑΕΚ, πώς τη βλέπουμε. Τώρα οι εξήγησε έχουν τρελαθεί. Είναι πάνω στο άλογο. Άμα πάρουμε, λέει, και Μπακαμπού, τρελαίνομαι, λέει. Άμα του κάνει τέτοιο χουνέρι. Πού να του κάνετε, δεν αν του κάνει τέτοιο δεν χουνέρι. Γίνεται, δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Δεν πάει. Τι δεν πάει. Τώρα ο Μπακαμπού. Κάθε είναι για να πει ο Μίλου Σάμπερ Λίγκ. Να διαφημίσει τον Λιβάη Γκαρσία. Να ανεβάσει με το χέρι όλων. Ναι. Πάνε, κάνει και μια μεγάλη μαγειδό σου 2,2. Πόσο δίνει ο Ολυμπιακό. Εγώ αυτό θα έκανα. Μου Μελισανίδη. Πόσα παίζει Μπακαμπού στο Ολυμπιακό, 1,8. Σου δίνω 2. Έρχεται, μου λέει, μου δίνει 2,2. Θα έρθει σε μένα, τέλος. Ό,τι σου δώσει. Ο Μάριος. Εδώ το Μαξίνι δεν πήρατε. Σε αυτόν Άρη, βρε. Θα πάρω στον Μπακαμπού να πούμε. Δεν μπορεί να τον πάρουμε. Το Μαξίνι δεν πήραν αυτοί. Ποιοι δεν πήρε, Ιάκ. Ο Πάοκ, βρε. Βράστε τον Πάοκ, ρε. Εσύ. Μα εσύ να με τρελάνει τώρα. Μα τα πάω να τα σπάσω όλα. Σε μιλάω για την Άκη, με πα τον Πάοκ πάλι. Πε τον κύριο Σαββίδη, κάντε όπω η Άκη. Εσύ. Κάτω που σιάκι. Τρέσαι για την ΑΕΚ μιλάμε τώρα. Μην ζωγαδιάζει τώρα. Πώς θα πάρει το Μπακαμπού. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν θα πάρει το Μπακαμπού να πούμε. Εσείς θα πάρει. Έχει ραντεβού ο Λουτσέσκου. Τρέσαι για την ΑΕΚ μιλάμε. Έχει τρελαθεί. Έχει πάθει.
Ρε, εσύ πάω εκεί, τι δεν έχει πάθει. Εταιρεία μεταφορών Κρυσαγιάννη. Έχει πάθει με τον πάω και με τον κόκκινο, ένσημα, κοκκινόσημο και πάω κόσμο πρέπει να σε κολλάμε. Για την ΑΕΚ λέμε τώρα, ρε. Πες μου για την ΑΕΚ. Α τον πάω. Αφού πουλάμε πάω και τι μιλάμε. Πες πάω να πουλά. Κατάλαβε τι κάνω. Πάω κλέμε και κλέμε. Έφαγε την παπάρα ο Πάοκ και τώρα με πουλάει η ΑΕΚ ο Μάγκα. Το πάει απαλού το έργο. Η ΑΕΚ είναι επικίνδυνο. Άμα το λε, θέλει ρεπόρτερ ΑΕΚ, δεν μα ακούν. Εάν σαμπελόκι που σπάω πουλάμε. Έχουμε γενέθλια, ρε φίλε τώρα. Έχουμε γενέθλια. Ποιος? Εγώ και εσύ. Τώρα το είδα. Τι γενέθλια. Σαν σήμερα κλείνουμε 21 χρόνια σου Μετρόπολης. 26 Μαΐου. Εδώ πέρσι μας είχαν στείλει τούρτα. 20 χρόνια που κλείναμε πέρσι. Και τώρα από το Facebook μου το θύμισε. Πέρσι 26 Μαΐου είχαμε τούρτα εδώ πέρα που μας έστειλαν για τα 20 χρόνια. Μαζί ήρθαμε. Διαφορά ημερών. Ποιος έκλεισε πρώτος. Ο Παρασίδης. 26 Μαΐου προφανώς μας είχαν φωνάξει εδώ πέρα. Κλείσαμε μέσα στον Ιούνιο, ρε παιδί μου. Καλά που ήταν και αυτός ο Παρασίδης. Ήκανε το μάνατζερ, να πούμε. Έβλεπε τα λέντα. Είχε όμως. Ήταν ο Πανόπουλος στο Μετρό. Είχε. Ναι, είχε. Μάτι, φοβερό. Μάτσιο αυτός δεν έφερε. Ο Μάτσιο ήταν εδώ, Τον έφερε ο Παρασίδης. Ναι, αλλά ήταν εδώ γιατί ήταν μεγάλο στρόφαρε πολύ. Στρόφαρε πολύ. Αν βγάλει 100 ευρώ. Στρόφαρε πολύ, αλλά μέχρι 3.000 στροφές θέλει να πάει. Ναι, δεν έπρεπε να πάει παραπάνω. 3.000 δεν ήθελε. Ναι, δεν ήθελε. Ήταν χαμηλό. Κινητήρα Βάγκελ. Ναι. Το κινητήρα Βάγκελ. Παλιό. 170-180 βουλευτές. Ο Κούλης λέει 25 Ιουνίου ετοιμαστείτε για αυστηρό δάχτυλο. 4 χρόνια. Καλά, εσείς εκεί στον ΠΑΟΚ μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε. Ναι, τέλος πάντων, δεν θα βγει ποτέ. Έχει αιμορροίδες ο Καγκάτσης. Δεν ξέρω. Είναι δήλωση. Εσωτερικά πώς θα πάει. Αλλά σα το πει ο Κούλης πέρα τώρα. Ναι. Τα αλλάζουν. Ναι. Τα μεγάλα αλλάζουν. Μωρέ, λιμάνια εδώ, ιστορίες, κοινά συμφέροντα. Μια χαρά αλλάζουν. Αεροπορικές ιστορίες. Πες μου την επιχειρηματική δραστηριότητα του ισχυρότατου Σαββίδη. Ναι. Και εγώ μιλάω για ισχυρότατο Σαββίδη. Μα είναι τώρα αεροπορική πάλι. Δεν είναι. Ναι. Βλέπεις, γίνεται. Πες μου, τον ισχυρότατο. Αλλά μένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ πάω και ενδιαφέρουν αυτά. Ναι. Τον ισχυρότατο Σαββίδη πραγματικά θέλω να δω την επιχειρηματική του δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. Μπορεί να μου την πει. Ναι. Ναι, τι θες να σου πω. Ξανάτι. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω για τα υπόλοιπα. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, αγόρι μου. Το ξαναλέω. Δεν με... Να πάει καλά, να προδεύει, να ανεβάζει στο Θεό τα λεφτά του. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβε την ερώτηση. Την κατάλαβα. Την κατάλαβα. Λέω ότι δεν τον αφήνουν να επεκταθεί. Για την Ελλάδα. Ναι, okay. Ωραία. Για τις επιχειρήσεις πήγε ο ΠΑΟΚ. Κάνει πολύ καλά τις υπόλοιπες και θέλω να κάνει μόνο τον ΠΑΟΚ εδώ στην Ελλάδα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Εκτός Ελλάδος ο Σαββίδης διαπρέπει. Βεβαίως. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις του περνάνε μια παγωμάρα. Εντάξει, μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις βγήκε ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλή επιχείρηση. Τι είναι? Δεν είναι απλή. Στην παγωμάρα. Είναι, λέει ποδοσφαιρική πρώτα. Στην παγωμάρα είναι. Πρώτα λέει έχει το ΠΗ, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ναι, θα το δει σε λίγο καιρό. Ναι. Κλαίω ρε Κούλη, είσαι σαν. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το διαβάσω. Τώρα κλαίμε τη φωτογραφία. Μπήκα, την είδα. Όλοι βλέπουν και τον. Να την αποκαλύψω εδώ να πω ποιο είναι. Εσύ δεν το βρήκε. Όχι. Δεν το βρήκε εσύ. Δεν το βρήκα. Ο Βαραγιάννης βρήκε. Λοιπόν, βρήκαμε χθες συλλεκτική φωτογραφία εκεί στα αρχεία. Δεν την είχε. Όχι, μια σιρούλα μου, Αποστόλη που είναι ψαράς μου την έστειλε. Ψαράς είναι. Που κάνει βιντεάκια με ψαρέματα και κάνει πάτα. Τι τεμπέλη, δε. Τι τεμπέλη. Το πρωί στο βράδυ δουλεύει. Απλά φεύγει από το κίνητο. Στο διαβαλκανικό. Και τι κάνει το διαβαλκανικό. Τα μηχανήματα όλα αυτά για να είναι συντηρητή. Απάντηση. Βέβαια, αυτό. Τι τρίχε. Μόνο εσύ δουλεύει. Αν δεν δουλεύουν, δεν θα με τρελάνει. Στο διαβαλκανικό κάνει. Και το Σαββατοκύριακο πήγαινε. Τον ημέρα ψαρεύει. Ξέρεις με ποιον ψαρεύει. Με ποιον ψαρεύει. Άμα σου πω ποιον ψαρεύει, θα αρχίσει τώρα Γιάννη χαμό. Με ποιον ψαρεύει. Με ποιον ψαρεύει. Με τον Γλύκο. Ποιο Γλύκο. Το τερματοφύλακα του ΠΑΠ. Χάζεψε και αυτό πάει. Ποιο έχει μαγαζί με τέτοια όμω. Ναι. Ο Παναγιώτης ο Γλύκο έχει μαγαζί με είδη αλεία, κάτι τέτοιο. Είναι η δουλειά του. Πού εδώ είναι Θεσσαλονίκη. Από εδώ έχει το παλικάρι, ναι, ασχολείται πάρα πολύ. Ασχολείται με το ψάρεμα. Ναι. Παράξε το πείδημα δηλαδή από τόσο νέοι. Το ψάρεμα είναι ρε φίλε τέτοιο. Άσο, εσύ δεν το νιώθει γιατί δεν το έχει κάνει. Λες ότι πας για ψάρεμα και πας αλλού. Είναι ωραία δικαιολογία. Πού πας αγάπη μου στο ψάρεμα. Πάω για ψάρεμα, φεύγω δύο μερούλες. Τύψε. Κάτι και άλλοι. Τι ψάχνετε τα ψάρια. Πάει στο σταμίδι στη μηχανιό να παίρνει 4 κιλά γοβάρια. Δεν σε κάνω μανάρι. Καλά, οι ψαράδες και οι κυνηγοί είναι οι μεγαλύτεροι παπατζίδες. Και τρίτη οι ταρίφες. Έτσι. Φαντάζεσαι τον κόκκινο ψαρά. Δεν το φαντάζομαι. Δεν το φαντάζομαι, όχι. Φιλαράκι, τι για κάνει τον κόκκινο ψαρά μετά από μια δυνατή έτσι. Άκου, Γκρέγκ, άκου. Τώρα κοκκινόσιμο τώρα βάζουμε. Κοίτα τι έπαιρνε, θα σε μια λίμνη. Μετά έχει φωτογραφία το τέρας του Λοχνέ. Ότι το ψάρι. Το ψάρι, το κόκκινο. Λέω ρε φίλε. Λοιπόν, φεύγουμε, αφήνουμε ΑΕΚ. Ναι, δεν είπα. Λοιπόν, στη φωτογραφία τη βρήκαμε, μου την έστειλε το Ισηρούλα μου ο Απόστολος ο Δρακόπουλος. Είναι του 1999. Είμαστε εδώ στο Λαγκαδά του Μπαρέτη.
Και είναι μαζί μας ο άνθρωπος τον οποίο τον έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές και δεν είναι ο Πετρωτός όπως στείλαν πάρα πολύ. Στείλαν πολύ ότι είναι ο Πετρωτός. Είναι ο Αλέξανδρος από την ΚΟ. Άλεξα, σας στείλω τη φωτογραφία και σε σένα. Χθες το βράδυ μου τη στείλανε. Αδύνατος και ο Αλέξανδρος. Παλιοσυρά, είχε φάει φυλακές, γύρισε, έκανε. Ο οποίος σκοτώσει το λογαγό. Μωρέ, τώρα. Ο Άλεξ είναι ψυχούλα, τώρα εγώ το ξέρω καλά. Ψυχούλα, ρε, δεν πήρε το όπλο να σκοτώσει τον λογαγό. Εντάξει τώρα, σιγά. Άμα ήταν ψυχούλε, έτσι ψυχούλε. Ψυχούλα είναι ο Άλεξ, ρε, ψυχούλα. Ναι, τον βρήκατε πολύ. Δεν πυροβόλησε το λογαγό με το όπλο. Θα μας πει την ιστορία κάποια στιγμή. Ψυχούλα είναι. Ψυχούλα, ρε, ο Άλεξ, άσε τώρα. Μου λε διακοπέ, κοιμάσαι στο ίδιο δωμάτιο με τον Άλεξ, είναι ψυχούλα. Φυσικά, θυμάμαι. Και άμα τον πιάσει λόξα και ξεχάσει κανένα φάρμακο να πάρει. Τα και πάρει κανένα κουζινομάκιρο σαν πάνω που είναι. Και σε ρημάξει στο, ναι, στο μαχαίρωμα. Κούλι, ρέμισε, φιλαράκο, σα βλέπουμε στο TikTok. Ρε, εσύ, αφού μιλάω για άλλα θέματα και αυτό με πάει μόνο στον πάγο και στον κόκκινο. Σ' αρέσει ο καφέ εδώ. Καλό, σε μην το διαφημίζω όμω γιατί τα παίρνουμε. Τα παίρνουμε από αυτού. Δεν τα παίρνουμε, άμα τα παίρνουμε τώρα. Δεν τα παίρνουμε, δεν ακούω. Α, εδώ πέρα. Εγώ ακούω όλη μέρα Μετρόπολη. Φανταστικό. Λοιπόν, ο καλύτερο τη Θεσσαλονίκη. Την μπανάδα που τη βάζει. Πάμε σιγά-σιγά. Δεν είπα όνομα. Ναι, ναι, οκ, okay, αλλά φαίνεται το κουτί και είναι στάνταρ. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, εκτό αν έχει εξωτερικά γυρίσματα. Μιλάμε ότι είναι ο καλύτερο. Πες μου λίγο τώρα. Πες μου λίγο. Τον Παναθηναϊκό πώ το βλέπει τον χρόνο. Με Γιωβάνοβι, σταθερότητα, Λαφούζο. Με κάποιε κινήσει που σίγουρα θα γίνουν, το βλέπει να είναι του χρόνου διεκδικητή. Όπω φέτο ή όχι. Θα οικονομήσω για Γιαννακόπουλο. Αν θα πάει δηλαδή ο Γιαννακόπουλο στον μπάσκετ, θα τα χώσει όλα εκεί. Από τα ψυχοφάρμακα που θα παίρνουν οι Παναθηναϊκοί. Όπα. Για ψυχοφάρμακα είναι. Λες. Ο ένας είναι κρύος. Ο άλλος είναι καταθλιπτικός. Γιατί δεν τον πάω τον Παναθηναϊκό, πες μου λίγο. Τι έχει για να τον πάω, δηλαδή, τι ταυτότητα έχει. Τι ταιριάζει το χαρακτήρα. Εσύ δεν συμπαθείς τον Γιωβάνοβιτς που είναι. Εντάξει, ο και το χαρακτήρα το δικό μου, τι έχει ο Παναθηναϊκός από το χαρακτήρα το δικό μου. Γιατί. Τι έχει. Άρα εσύ πρέπει να συμπαθείς πιο πολύ από όλους. Την ΑΕΚ. Τον πάω. Την ΑΕΚ. Γιατί ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Ο Αλμέδα είναι ήσυχο, χαμηλό τόνο. Δεν τον βλέπω για ήσυχο. Σε σχέση με τον Λουτσέσκου δεν είναι. Θα ήθελα τον Λουτσέσκου στην ΑΕΚ. Α, θα ήθελε. Εσύ έτσι που μου το θέτει, αυτό που γουστάζει πιο πολύ από όλου είναι ο Λουτσέσκου. Που τα κάνει ανάκατα. Ο χαρακτήρα του σπινόζου είναι για να είμαι ΑΕΚ. Α, είσαι για ΑΕΚ. Όχι για να είμαι Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Όχι. Έβγαλε τα παλιά του παιδικά συναισθήματα βγάζει τώρα εδώ ο κύριο. Τι να είμαι τώρα πάλι τον Χριστίδη. Την κρυάδα. Για να τελειώνουμε λίγο. Ο Ολυμπιακό, ο τρίτο, πού το βλέπει του χρόνου. Γιατί ο Ολυμπιακό ψάχνει προπονητή. Δεύτερο τον Ολυμπιακό, πρώτη την ΑΕΚ. Α, έβγαλε ήδη από τώρα κατάταξη. Όχι, εγώ λέω γενικότερα πώ το περιμένει. Τρίτο τον Παναθηναϊκό, τέταρτη εσένα και ο τριτή ο Αχθοφόρο εκτό Ευρώπη. Να κλείσουμε τι εκπομπέ για ένα χρόνο, μην τι κάνουμε. Δεν τελειώσαμε. Τα είπαμε όλα. Ένα παιδάκι που πάει εκ τη δημοτικού, τι διαφορετικό θα έλεγε από εμά, α πούμε, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι θα έβλεπε άλλο. Εγώ θα έλεγα το πιο πρώτο φαβορή, όντω η ΑΕΚ. Ναι, μετά μα αυτά που πάνε και μετά δεν ξέρω. Όχι, μετά θα περιμένω να δω τις κινήσεις του καλοκαιριού. Το μεγάλο Σαββίδι. Ο Παναθηναϊκός πήρε 10 ο Παναθηναϊκός. Πήρε 10. 250 χιλιάρικα. Θέλει να κλείσει την καριέρα του εκεί. Πες μου το κέντρο αποκατάσταση εδώ έξω, πώς λέγεται. Έρε και ακούμε όλη τη χρονιά ο 10 σκυλί. Πώς το λένε. Κλήτρια τα πεντάρια και αυτός. Κέντρο αποκατάσταση. 10-10 θα σου βρω εκεί μέσα. Δεν μου λες, ρωτάνε εδώ πέρα το Μαντί Καμαρά που πιστεύει στο Ολυμπιακό, λέει θα τον κρατούσε του χρόνου. Ο Μαντί Καμαρά είναι ο Χαφ. Που ήταν φέτος στη Ρώμα και ο Χαφ. Ναι. Κοίταξε. Αυτός ήταν πολύ καλός. Χάθηκε λίγο. Δεν ξέρω σε τι φόρμα. Καλός παίκτης. Πολύ ήσυχος ο Αλμέδα. Λέει, έδειχνε τα από αυτά του λέει στο Αγρίνιο και έκανε ναι. Τάκι στην καροτίδα όταν έπεσε νύτε. Τι ήσυχος μου λες, μάλλον. Ναι, αλλά το Λουτσέσκου κράζουν όλοι. Ποιος? Το Λουτσέσκου κράζουν όλοι. Αχ, καλέ, τοξικός, καλέ ο Λουτσέσκου. Ενώ οι άλλοι είναι οσίες Μαρίες Παρθένες. Πόσα μέσα εκεί τρελαίνουν εμένα. Πόσα μέσα έχουν οι άλλοι, πόσα μέσα έχουν. Α, εκεί τρελαίνομαι. Όταν ακούω. Ναι, ο Λουτσέσκου, ένα κουλιανό έχει κάνα δυο ακόμα. Ο Λουτσέσκου δεν έχει κανένα, το δίκιο έχει. Το δίκιο έχει. Και τώρα που έχασε ο Πάο, όλοι πέσαν πάνω του. Όχι, δεν πέσαν. Ο κουλιανός έκανε ο κλαδόν στο πάρκινγκ. Εγώ δεν έπεσα πάνω του. Ο κλαδόν στο πάρκινγκ. Το είδε στο πιντάκι, θε να τα ανεβάσει στο πιντάκι. Το είδε. Σαν κλαμμένο τέτοιο μου, τι θε να πάω να κάνω. Ο Ραπτόπουλο σήμερα είναι ο κόκκινο. Μεγάλη ανηφόρα τραβά κουλ, κουπί λέει. Εντάξει, να κάνουμε. Ο παρόν Σαββίδη εγγυάται πρωταρτισμό. Ο απόν Σαββίδη εγγυάται απλά σταθερότητα. Ναι, μαντέψε τώρα που είμαστε. Λέει δηλαδή ο Γιώργος Σαββίδης που είναι εδώ, που τον έχει αφήσει ο μπαμπά του να διαχειρίζεται πράγματα, λέει ότι θα κάνουμε πρωταθλητισμό μέχρι 7. Ο Απόν, που δεν είναι εδώ ο Σαββίδης, ο Ιβάν, λέει: εγώ θα σας πληρώνω ότι να σας πληρώνω. Πού πάμε όμως. Ξέρεις πόσο πάνε οι καραβίδες στη Μαύρη Θάλασσα. Πόσο. Είναι πολύ νόστιμες. Να σ' αρέσει. Θέλει και καραβίδες να φάει. Να ετοιμάσει, να ετοιμάσει και τα ψαλίδια. Τα ψαλίδια. Την άλλη φορά που είχαμε τα ψαλίδια, τα πετούσε στον κόσμο δίπλα. Πήγαμε κόμπε τι καραβίδες και βέβαια στα μάτια των άλλων. Άιντε. Πες το Λουτσέσκου τα λαβράκια εκεί που θα μας κεράσει όταν θα φύγει. Ναι. Έτσι να είναι μπρουτάλ. Θες να κέρασμα. Είναι κάτι τσιγκουνιές να πούμε. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Είναι τα ενίκια από τη Ρουμανία. Είναι λάτς. Άντε, μπράβο. Λοιπόν. Μας κάνει ένα τραπέζι κουφάλα να πούμε. Εφαγώθηκε. Τώρα που θα φύγει. Άμα δεν φύγει θα μας το κάνεις εσύ στη Μαύρη Θάλασσα. Φάμε καλά. Ναι, θα σας το κάνω.
Το ακούτε, Ραυτόπουλος, Λουτσέσκου. Εάν δεν φύγει, ναι. Εάν δεν φύγει, εγώ. Θα το κάνεις εσύ το τραπέζι. Θα το κάνω εγώ το τραπέζι. Έτσι, θα μαζευτούμε. Δηλαδή, πες μου μια ημερομηνία. Τώρα, τον Ιούνιο, άμα τα. Oh. Πότε θες. 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου, θα είναι προετοιμασία 15 Ιουλίου. Πότε τώρα είναι οι άδειες ημέρες. Την Αυστρία, τι θα φάμε, Σνίτσολ. Κοίταξε, το τραπέζι είναι άμα, θα γίνει τώρα, μέχρι να βγει. Πότε πάει διακοπές ο Πάο. Οι παίχτες φύγαν ήδη, κλείσαν. Όχι, πότε ξεκινάει η προετοιμασία. 25 Ιουνίου. Άρα πρέπει γύρω στις 20 Ιουνίου να γίνει. 20 Ιουνίου. Κάπου εκεί. Λοιπόν. Άμα ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα το πει στο Λουτσέσκου. Σωστό και αυτό. Δεν φεύγει, ρε παιδιά. Σας ναι, πήγε πριν την προετοιμασία. Δεν φεύγει. Φαγωθήκατε. Για και πόρδος άφησε. Άφησε, όντως. Άφησε. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Αυτός ο Μάιος είναι γεμάτος μουσική και τραγούδι και χορό. Κάθε εβδομάδα στο Βεργίνα Θέατρο μας περιμένει ένα διαφορετικό αφαίρωμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Αν θέλετε, νησιώτικα, λαϊκά, σύγχρονα, από όλα χιομπαξές, κέφι, χορός και πολλά τραγούδια κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10. Όσοι θέλετε λοιπόν να το ρίξετε έξω, θα βρείτε εισιτήρια στο Public Media Mark Nova, viva.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-491-291. Ρε κουλ, που είναι φωτό με τον Άλεξ, λέει να κλάψω να γελάσω. Σαν τον Κουσγούνι είσαι, μου λέει εδώ το φιλαράκι μου. Ναι, δεν μπορώ να ζει γιατί έχει διαφήμιση. Είπαμε, ανέβασα story σήμερα, συλλεκτική φωτό του 99 από τον Μπαρέτη. Είμαι εγώ και ο Άλεξ, έτσι από την Go. Στο Instagram το ανέβασα, Νίκος Κάτω Παύλα Φουλιανός. Επιστρέφουμε. Τελευταίο ημιωράκι ζουμερό με μηνύματα, αλλά και τις δικές σας γραμμές. Μόνο με 13 ευρώ πουλά και αν τα θέλετε όλα περιόριστα, σας προτείνουμε το Unlimited All μόνο με 27 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα λοιπόν για τα νέα προγράμματα κινητής της Nova, στο nova.gr. Καλημέρα ρε παντού, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ στα 42 μετά τις 9. Ποιος σου θυμίζει αυτό να ρετίνω, κλαίνε τώρα εδώ πέρα κάτι. Αυτόν, ναι, κάτσε λίγο. Αυτός εδώ, τι είναι αυτός, ένας σας. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με θυμίζει. Δεν σου θυμίζει καθόλου, δεν σου θυμίζει λίγο το Σαρόπουλο, δεν σου θυμίζει λίγο το Σαρόπουλο ρε φίλε. Αριστερός δεν είναι ο Σαρόπουλος. Λοιπόν, είμαστε και στο. Κάτι μεταξύ Φίλη και Σαρόπουλου είναι αυτό. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Πολύ κλάμα. Κλαίνε και με τη φωτό σήμερα, του άρεσε. Του άρεσε η φωτογραφία. Λοιπόν. Κουλ. Ναι, δεν βάφονται αυγά, λέει. Αν δεν πάρει χαμπάρι επιτέλους η οικογένεια Σαββίδη ότι η ποιότητα μπροστά αγοράζεται, πάλι τα ίδια θα έχουμε του χρόνου. Συμφωνώ 101%. Το γκολ πληρώνεται. Θα πρέπει να τα στάξει. Κάτσε ρε. Ρε φέρε το Λάριν το Γενάρη να δεις πώς θα πήγαινε. Σας έλεγα εγώ για τον Ολιβέρα. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης αλλά τραυματίζεται. Φίατε 125 πι. Τραυματίζεται. Θα την πας στην Πολωνία κάτι πόλου. Τα Πολωνέστημα. Ο φίλος του Μάστορα. Ακριβώς. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε προετοιμαστεί ο Λουτσέσκου την ομάδα του να τη φτιάξει με ένα στυλ. Στο 8 λεπτό. Του χαλάει, του χαλάει το έργο. Ναι, ακυρώνεται ο Μπράβο. Ακυρώνεται. Να μην πέσουμε φόρο, 90 λεπτά είναι. Αν είχε κουτσό τον Ολιβέιρα, γιατί το βρίζω εγώ τον Ολιβέιρα. Ναι. Ρε κολόπεδο. Μη. Άκουδο. Ναι. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Πήρε λεπτά. Πώς τα πήρε. Και ένα χρόνο μάλιστα τα πήρε κάνοντα φυσικοθεραπεία στι πισίνε. Ωραία. Φλάκαμε κάτι. Σε χρωστάει ο Σαββίδης λεπτά. Δεν χρωστάει κανένα. Ωραία, παρακάτω. Ήσουν τραυματίας το περισσότερο καιρό. Ήτανε. Όχι τους Κυλιακούς, όχι φτέρνας, όχι ο Πισινός κτλ. Πολύ ωραία. Δεν σου κάνει ο ΠΑΟΚ πρόταση για του χρόνου. Δεν γιατί του θεωρεί δεν ότι είσαι. Λοιπόν. Στράβωσε αυτό και λέει: εγώ δεν θα πέφτει και έτσι. Ένας άνθρωπος κανονικός με ένα στοιχειώδη φιλότιμο. Θα πήγε να πει να πει για τον Λουτσέσκου. Έλα εδώ, ρε, θα το λέγα. Εγώ αν ήμουν. Ναι. Δεν με θέλει ομάδα. Είναι φιλότιμο που λες εσύ. Ναι, άλλο πρέπει τώρα να βάλω τα πόδια στη φωτιά. Λουτσέσκου, δεν με ανανεώνουν. Πρώτα να πω θα βρω ομάδα, σου λέω. Όταν έκανε τη συνέντευξη τύπου ο Λουτσέσκου και είπε δεν παίζει ο Ολιβέιρα. Το είπε με πίκρα. Εγώ κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα. Ότι αυτό εδώ, ο Ολιβέιρα, δεν θέλει να παίξει. Ναι, γιατί το είπε φόρα παρτίδα. Ο σωστό άνθρωπο λέει, έλα εδώ, ρε. Εγώ πήρα τον ΠΑΟΚ τα λεφτά. Πέρασε ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Ωραία. Πόσο μπορώ να παίξω 30 λεπτά. 30 λεπτά. Πάρε με. Πάσε με στον πάγκο. Δεν είναι έξυπνος ο Ολιβέιρα. Αν έμπαινε και γινόταν πρώτος μάγκας, θα έλεγε τώρα διώξε με ρε μάγκες. Όταν έξερε. Το κεφάλι. Όταν η ΑΕΚ είναι πίσω από τη σέντρα. Και παίζει ο ΠΑΟΚ την μπάσα, τη μικρή. Και φορτώνει. Εγώ σου λέω αν ορθόδοξα φορτώνει. Ο Σέντερφορ θα γίνει μια κόντρα, ένα αυτό, μια ιστορία. Μόνο που θα μπορέσει να παίξει με πλάτη και να ανοίξει δύο διαδρόμους. Να μπουκάρουν μέσα ο Τάιζερ και ο Σβάμπ. Άρα, είναι το κέρδος. Άρα υπάρχει ο χαρακτήρας, Ολιβέιρα. Γι' αυτό και δεν θα ανέβει. Προκλητικά στο Σίμω εδώ. Και κουρευόταν. Κουρευόταν και το ανέβασα πάνω. Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι είναι αυτός. Πάλι ο χαρακτήρας. Άρα καλά λες να τον κρατάει ο ΠΑΟΚ. Για μένα να σου πω τώρα πάνω σε αυτό. Και δρόμο. Ναι. Γιατί δεν είναι και έξυπνος. Αν το έκανε αυτό,
Θα πιάνα τον Καγκάτσα, τον έλεγα εγώ σε άλλου τσέσκορες. Αυτό φιλότιμο είναι. Το κρατήσουμε. Τώρα ποιο θα τον πάρει τον Ολιβέρα. Θα βρει να πάρει την ομάδα, αλλά το θέμα είναι πώ θα τα πάρει. Έτσι όπω είναι πεθαμένο. Ποιο θα το πάρει, μωρέ τώρα. Έβγαινε και μου λέει: δεν μ' αγάπησε τον Πάουκ, δεν μ' αγάπησε. Τι δεν σ' αγάπησα. Πε και δείξε ότι παθιάζει για την ομάδα, σ' αγαπήσουμε. Τι να σ' αγαπήσει. Λέει: δεν μ' αγαπάσανε σαν τον Πρίγκοβι. Έχω μάθει εγώ πράγματα σου. Τέλο θα δει τώρα. Τον Πρίγκοβι λέει: τον αγάπησε. Ποιο τον αγάπησε τον Πρίγκοβι. Ο κόσμο. Σηκώθηκε και έφυγε. Τον αγάπησε. Πήρε 10 χαρτιά ο Πάουκ. Σηκώθηκε και έφυγε. Ο Λουτσέσκου έπεσε με τον Κουλούρι να πούμε. Ναι, αλλά είχε και τσουμπάκου. Ναι, ήταν είχε και τσουμπάκου. Ναι, κάτσε εκείνη η χρονιά. Εσύ, αν του πα υλικό, εγώ βάζω το χέρι μου όχι στη φωτιά, αλλά βρέσαι, λέω ότι ο Πάουκ θα κάνει πρωταθλητισμό. Πάντου παίχτε πίτι. Γύρισε, ρε φίλο, γύρισε όπω το λένε. Ποιο. Ο Μπρίγιοβιτ το καλοκαίρι. Ναι. Και ω πανηγυρισμού. Τον είπε κανεί, γεια σου, τον χτυπήσει την πλάτη. Μου λέει κολόπεδο, μα άφησε και έφυγε. Όχι, όχι, το γούσταναν τον Πρίγκοβι. Το γούσταναν. Το γούσταναν τον Πρίγκοβι. Το ναι, 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 έβαλε γκολ. Τον είχαν ταυτίσει σε κάτι wow. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε γραμμέ που περιμένει ο κόσμο εδώ και ώρα. Είσαι έτοιμο να μην μιλήσουμε για λίγο. Όχι. Άμα είναι να μην του πάρουμε, ρε φίλε. Πάρτε. Βέβαια, είπαμε, θέλουμε ποδοσφαιρικέ κουβεντούλε πλέον. Μην πάμε πάλι λοιπόν, με άλλο Πάσχα και τέτοια. Επειδή ο Ζωή Χαρίζη δεν μπορεί απογεμάτα. Ο φυσιογραφητή. Θα πρέπει να ρίξουμε αέρα. Ναι, πρέπει να ρίξουμε αέρα. Στάσουρε. Ναι, ναι. Η ρόξη είναι σεζόν. Ναι. Που με κάνει μασάζ. Έτσι, φυσικοθεραπευτή. Είναι κανένα να μου πετάξει κανένα ρεύμα εδώ στο χέρι, ξέρετε κανένα. Ναι. Πάνε στην πρίζα που βάλει το δάχτυλο, σε πετάξει το ρεύμα. Τι ρεύμα, ρε, άνθρωπε, ρε, πάρτε τηλέφωνο στην γραμματεία. Ένα θα το πληρώσω, δεν θέλω τζαμπά, αλλά βρω έναν. Να βρω έναν να μου κάνει λίγο μασάζ πλάτη να με αποφασίσει ναι. Και να με πετάξει λίγο ρεύμα εδώ στην. Ξύρισε την τρίχα, ρε λιγάκι. Ξύρισκα χθε. Ξυρισμένο είμαι τακτοποιημένο. Ωραίο. Καθαρότατο. Να πάω να κάνω τζόκινγκ βάρη, δεν θα κάνω γιατί και τα λοιπά. Πλημμένο καθαρό. Πείτε ρε έναν φυσιοθεραπευτή. Ο δικό μου είναι μόνο πρωί το παιδί. Πονάει, παιδιά, πονάει το παιδί. Λοιπόν, πονάω! Τι δεν βγάζουμε. Πονάω! Δεν βάλαμε γλώσσα μέσα. Πονάω! Είπα για τη φωτογραφία, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι από το στρατό το 99 που φαγωθεί τώρα. Ψοφάνε για τέτοια. Πάρε δύο λεπτά τον καθένα. Πάμε. Δεν βγάζουμε. Κιχ. Μιλιά, μιλιά, μιλιά. Θανάση, κιχ δεν θα βγάλουμε. Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φάγα γόρια. Καλημέρα. Σα σου πει μοιραφιόρε τα Μαρσάρι τη Δευτέρα. Ναι. Έλα, ρε σου πει μοιραφιόρε. Έλα, ξηροκρίνη. Τι έγινε. Λοιπόν, φαρακλή, βάτε εσύ. Εσύ είσαι αυτό. Εγώ έχω άλλο. Εγώ είμαι γοριλάκι. Ναι. Εσύ είσαι το γοριλάκι. Ναι, ναι, λοιπόν, εγώ είμαι φαλακρό γοριλάκι. Όταν ο Αμπέστο ήταν στον Μπάοκ, έλεγε ότι έχει φιλικά μπούτια. Ναι. Σαν του Τσίπρα. Όλα τα θυμούνται. Σαν του Τσίπρα. Σαν του Τσίπρα ήταν. Πήγε στη Βαρκινία. Και ξεφτέλησε, πήρε 8 τίτλους, 2 Champions League, Νοτιά Αμερικής και 6 τρόπια. Και 2 εβδομάδες υπογράφει στην Παρίσι. Καλά, κάτσε, κάτσε και εσύ, μην ανοίγεσαι πολύ, υπογράφει σε 2 εβδομάδες στην Παρίσι. Είναι ένα από τα σενάρια, ξέρεις τι έχουν ακουστεί για προπονητές. Τους πήρε, τους πήρε, τους πήρε, ναι, ναι, τους πήρε, τους πήρε τους τίτλους, εντάξει. Έτσι λοιπόν θα σε ξεφτελήσει. Δεν το συμπάθησε, ρε. Δεν το συμπάθησε. Τι θες. Ναι. Δεν φεύγει από τον πάγο, Λουτσέσκο. Δεν φεύγει, δεν φεύγει ο Λουτσέσκο. Τον πάγο το ξέρει. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα πας να πληρώσει το γεύμα όμως. Μην το παίξει μαμού, θα πας το πληρώσει. Θα πάει τώρα ραντεβού ο Λουτσέσκο με τον πρόεδρο. Ναι. Θα του πει θέλω ένα. Οπότε με τα δόντια. Ναι. Αλλά αντάλλο του. Οπότε να προσέξει επιλογέ του. Μην φέρει άλλου Νάσμπεργκ. Θέλω και άλλου Ρικάρντο. Δεν του χρειάζεται το πάω. Ναι, ναι, ολοκλήρωσε αγόρι μου. Είπαμε κύχαμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Ιβά Αντρίγη δεν τον αφήνει ο Πούτσε να βάλει λεφτά και την κυβερνητική Αμερική. Παοξίδε. Αν θέλετε το καλό του Πάουκ να πάτε στην Αμερικάνικη υπηρεσία. Να αφήσουν ίσως με τον Ιβά Σαντίνη. Ούτε και αυτό θα κάνει ο Ιβά με τα γραφές. Ξεχάστε το. Απαγορεύεται. Εδώ αγάσανε σε Αμπράουρης να φύγει από την Τσέλσι και η Τσέλσι 20 αγώνες έχει μία νίκη, 9 ισοπαλίες και 5 μήνες και ένα τέτοιο. Ούτε και το χώρο να κάνει τον πρωταθλητισμό. Φιλιά έφυγε, επόμενο. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Έχει όλα, όλα τα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν. Έλα, φίλο, έλα, γορμού, για πάμε. Ο Βασίλη ήταν του Παναθηναϊκού. Α, τώρα που είσαι Παναθηναϊκό, μου έστειλε ένα φίλο μου ρεπόρτερ από κάτω μήνυμα του Παναθηναϊκού και μου λέει: ενημέρωσε ο διπλανό σου ότι ο Παναθηναϊκό και ο Λαφούζο έχουν βγει προ τα έξω εδώ ανοιχτά και είπαν ότι θα τα χώσουν κι αυτοί.
για να μπουν ομίλου Champions League. Μη μα λέει, έχει λέει στην ξεπέτα. Τώρα πήραν ενημέρωση. Βγήκαν το ψυγείο οι κρύοι αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω, βγήκαν. Εγώ λέω δεδομένα εδώ πέρα. Δεν αναφέρω τα ανακατά. Τόσο κρύο ο Αλαβούρη δεν μπορεί να στήσει ένα μάτσο άχρηστο με τον Καραϊσκάκη. Για πάμε τώρα στον Παναϊκό. Μην μιλάμε όμω εμεί τώρα. Λοιπόν, παλικάρια, είπατε κάτι χθε και θέλω λίγο για ένα λεπτό να το συζητήσουμε. Είπατε ότι δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα, όχι το κύπελο. Το κύπελο με ξεφτέλει στο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Καθαρότητα πέρασε, οκ. Okay. Ναι. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός που έπαιξε με COVID και έγινε πέναλτι. Έγινε πέναλτι, α το πω. Έχει γίνει πέναλτι, ξεκάθαρα. Αδικήθηκε. Ναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός με τον Νταμπάνοβιτς. Αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια. Ωραία. Τα πάμε αυτά. Παναθηναϊκός, άρα παιδιά, ένα από τα δύο δεν στέκει. Όχι, θα σου πω τι στέκει. Αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Θα σου πω, στέκει η γενικότερη εικόνα ομάδος του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ ήταν σαφώς ανώτερη από τη δικιά σου. Τώρα, μεμονωμένα, μα πας και μου τα. Θα βγεις δικαιωμένος. Ναι. Επομένως. Είναι και το φαίνεστε καμιά φορά, να ξέρεις, είναι και το φαίνεστε. Η ΑΕΚ φαινόταν ότι ήταν πιο ομάδα όλη τη χρονιά. Συμφωνώ ότι η ΑΕΚ έπαιζε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό ότι σε συγκεκριμένα παιχνίδια, εγώ αδικήθηκα και με αυτές τις αδικίες θα ήμουν πρώτος. Και μην βγει κανένας και πει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε πέναλτι με VAR, γιατί όλα είναι με VAR. Αν δεν υπήρχε λοιπόν το VAR, ο Παναθηναϊκός θα ήταν 10-15 βαθμούς πίσω και εγώ θα έτρωγα τις σάρκες μου αυτή τη στιγμή. Όπως γίνονταν τόσα και τόσα χρόνια. Εντάξει, και με το ίδιο σκεπτικό μπορώ να πω και εγώ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος για μένα έβγαλε μόνο στα ματάκια του, ότι αν είχα τους 4 βαθμούς που μου αντικειμενικά μου τους ψήριζαν σε Τρίπολη και Γιάννενα, θα έπαινα αλλιώς στα play-off. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ. Απλά μην, γιατί μην λέγε, θα μείνω τη δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Όχι κύριε, δεν το πήρε δίκαια η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ για να το πάρει, αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός δεν ευνοήθηκε σε κανένα παιχνίδι. Μπορώ να σου πω για τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ στα δύο πέναλτι που πήρε στο πρωτάθλημα. Το ένα ήταν λίγο τραβηγμένο. Ποιο? Το δεύτερο. Αυτό είναι πρώτο. Καλά, άμα του πει. Να σου πω κάτι. Μ' άκουσε εμένα, εγώ να μιλάω δύο μέρες τώρα για το κύπελο, για τη φάση που σπρώχνει ξεκάθαρα ο Βίτα τον Τόμας. Μ' άκουσε να λέω τίποτα. Γιατί να μην πει. Μ' άκουσε. Όχι, ρε φίλε, θα ντρεπόμουν να το έλεγα. Όχι, πραγματικά. Όχι, θα τα πει όλα. Δεν με... το σπρώχνει τον Τόμας ο Βίτα. Φυσικά. Ωραία. Γιατί δεν το δίνει. Γιατί να μην το πει. Αυτά πάμε όλα. Θα πούμε γι' αυτό. Υπάρχει φάση πέναντι να γίνει. Μισό, μισό, παιδιά. Αν δεν πει τίποτα και πει μόνο αυτό, είσαι κατακριτέο. Ναι, okay. Αν τα πει όλα και το λέω σήμερα μετά από δύο μέρες. Υπάρχει βάση του Βίντα Μάρς που τον σπρώχνει τον Τόμας. Αλλά ωραία. Εγώ τι να πω τώρα σε μια εικόνα που του πάω και ήταν θλιβερή. Γενικότερα δεν μπορούσα να βάλω γκολ με τίποτα. Τρία μήνυμα να έπαιρνε. Φύγε, πάμε γραμμή. Πάμε και τέτοια. Γεμάτο κέντρο, παιδιά, λίγο να είμαστε δίκαιοι με του άλλου. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, γόρι μου. Τώρα με το φίλο που είπε, ναι. Κατάλαβα. Όταν κερδίζει, έχει ομαδάρα. Όταν χάνει, φταίει η παιδεία. Καλά, αυτό είναι το νούμερο ένα. Ο Τρελίδης είναι. Τρελίδη. Ο Τρελίδης. Ραπτόπουλε. Στο Μασούτη, κάθε λίγο. Στο Μασούτη θέλουν μια εταιρεία, ένα Messengers. Ξέρεις τι είναι ο Messengers. Αυτό που φτιάχνει το ράβι στα προϊόντα. Messengers, σου λένε. Δεν στέλνει τον Τερζί. Σταμάτα με τον Τερζί. Λοιπόν, μια που λέει για τον Τερζί. Δεν μου λέει ένα Ραπτόπουλε. Ο μεγάλος ο Λούτσι, ο μεγάλος προπονητής, τον έφερε στη τέταρτη θέση τον ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν ο Λούτσι ο ΠΑΟΚ, πού θα τερμάτισε? Για απάντησέ μου εσύ τώρα. Τέταρτος. Σε απαντάω εγώ πάλι. Αντιτέταρτος. Τέταρτος θα τερμάτισε πάλι. Απλά να σου πω, πιθανότατα δεν θα είχε πάει τελικό κυπέλου και πιθανότατα δεν θα ήταν τόσο κοντά και να λέμε για διεκδίκηση πρωταθλήματος μία αγωνιστική μετά τα play-off. Θα ήταν μαζί με τον Άρη εκεί και θα πάλευα με τον Βόλο. Σε κάλυψα. Με κάλεσε. Τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε τότε. Θα σου πω κάτι. Ναι. Άκουσε τώρα. Οι Αριανοί χαρήκαν με την ήττα του ΠΑΟΚ. Το ξέρω. Να το ξέρει αυτό. Δεν χρειάζεται. Εσεί είστε όπω το ΣΥΡΙΖΑ και εμεί το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ χάρηκε με την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κοιτάξτε να το προσπεράσει. Έτσι θα σα προσπεράσουμε και εμεί. Έφυγε Τρελίδη. Περίμενε την προσπέραση. Να άκουσε μόνο αυτό. Ξέρει ποιο τον αγορέθηκε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ ο μεγάλο. Ποιο? Ο Παύλο Γκαρσία δεν κοιμήθηκε και δεν έφαγε το φαγητό του με την ήττα. Αυτός χάρηκε.
Οι μεγάλοι παουτζίδε δεν του πενεύουν. Με αυτό σκάρικε, βρε. Πάμε επόμενο. Έλα, έχουμε πολύ κόσμο. Χαίρετε. Πραγματικά, πώ είναι ένα παουτζί που δεν χαίρεται. Λε, αχάρηκε. Αχάρηκε, λέει. Σε έσφιξε γροθιά, λε. Αχάρηκε. Λέει, δεν το πήρα. Άλλο, εγώ το πήρα. Ναι, αλλά εσύ είχε. Αχάρηκε, λέει. Μέσα κρεμέτσι και είχε Βουάρντα, είχε Μπαπά, είχε Μέλκα, είχε Πεχταράδε. Τέλο πάντων. Εντάξει, ο Πάουκ έχει πρόβλημα στο γκολ. Τον γκολ αγοράζεται. Δεν το αγόρασε το Γενάρη ο Πάουκ. Φέρε το Λαρίν που πήγε Βαγιαδολίδ και έκανε παπάδε και πάρε το κύπελο περπατώντα. Εγώ αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Είμαστε το άθροισμα των επιλογών και των πράξεών μας. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα για να το βοηθήσει. Δηλαδή, σαν οργανισμός ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο Παπαστρούφ τώρα θα. Εάν δεν το κάνει, θα κάτσει να βλέπει πάλι του χρόνου του Μελισανίδη να πανηγυρίζει πρωτάθλημα και τον Μαμάρι. Τώρα δηλαδή, αν δεν το κάνει, ο Λούτσι θα μείνει. Αυτό μπορεί να το πει σε πριν. Κάτσε, ρε φίλε, με συγχωρείτε. Ο Λουτσέσκου δεν φεύγει αν δεν τον διώξουν. Αν δεν του πούμε, φίλε, δεν μα κάνει γεια σα. Ναι, αλλά μπορεί. Δεν φεύγει. Έξι γόλο θα τον τιμήσει. Μπορεί με τον τρόπο. Μπορεί με τον τρόπο του. Τι με τον τρόπο του. Κοίταξε, δεν είναι να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω φεύγει. Μπορεί με τι. Εάν του φέρουν τρεις Νάσμπερκ, ναι, εντάξει, μπορεί να τον εκνευρίζουν και να του φέρουν ένα παράδειγμα. Ναι. Ναι, ναι, ονόματα, ναι, ναι, αλλά είναι να μην μιλήσουμε εμείς τώρα, να μιλάνε οι άλλοι. Είναι να κάνουμε μια δουλειά. Ναι. Και λέει το αφεντικό, εντάξει, όλα και τα λοιπά. Και δεν μας δίνει καλώδια, δεν μας δίνει. Δεν σε διώχνει με τον τρόπο. Ναι, σε διώχνει. Και αυτό λέμε. Εντάξει, ναι. Αλλά υπάρχει προφανώς υπόσχεση ότι θα του φέρουν τον υλικό που θέλει. Καλημέρα, έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα σας. Οχ, το φιλαρά, ο κυπελούχος, νταμπλούχος Ελλάδος. Καλημέρα, Νικόλα μου, τα συγχαρητήριά μου. Οχ. Κουλιανέ. Ναι. Βλου, βλου, βλου. Πες ό,τι θες, εσύ σήμερα δεν μπορώ να σε πω πολλά. Κόλα με όσο θες. Ο μεγαλύτερος χορηγός της ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια θα είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες ή παράγουν ή εισάγουν αναλγητικά και ηρεμιστικά. Πρώτον. Δεύτερον. Μετά από 6 χρόνια δικαιώνεται ο Καστοριανός, ο μαθητής του Ραπτόπουλου, για ποιο λόγο έκραζε δημόσια τον Μελισανίδη καθημερινά. Εσύ? Γιατί ήταν από τους λίγους που ήξερε τι μπορεί να κάνει. Α, γι' αυτό έλεγε. Μελισανίδη, τι θα γίνει. Μα ήξερα τι είναι ικανό να κάνει. Άρα έκραζε τι τρίμπλα κάνει. Έκραζε γιατί ήξερε τη δυναμική. Και εμείς γι' αυτό φωνάζουμε το Σαββίδι, γιατί ξέρουμε ότι εύκολα μπορεί να μας φέρει τον Νταμπλ. Απλά πρέπει να πατήσει τον γκάζι. Γι' αυτό και εμείς τώρα κάνουμε κριτική. Άρα έλεγε. Μελισανίδη. Γιατί, όχι γιατί σε έριξε Β' εθνική, Γ' εθνική να παίζει με Σαντορίνες και Μύκονους. Όχι αυτό. Τρίτον, όσο πιο γρήγορα αναγνωρίσετε και μάθετε και ζείτε με την ιδέα και αφομοιώσετε αυτό που θα έρθει τα επόμενα χρόνια, τόσο πιο ανώδυνο θα είναι για όλους εσάς. Αυτά δεν μπορούν οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί κάτω στην Αθήνα, έτσι μου είπαν. Οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Ναι. Οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, οι οποίοι είναι στην ουσία οι μόνοι μας αντίπαλοι στο μέλλον. Τι μέλλον, βρε, πήρες ένα κύπελο μετά από 3 τελικούς και βγάζεις γλώσσα. Καλά, λοιπόν, όταν παίρνεις κύπελο με 10 παίκτες αγωνιζόμενους σε 91 λεπτά, μετράει για 4. Σιγά. Είναι τετράγωνο. εγώ ένα έχω να πω. Σικουλιανέ. Δεν γύρισες μπιφτέκι, ολόκληρο βόδι έχεις γυρίσει με τον Μελισανίδη. Να ξέρεις. Ανάποδα το γύρισε, ρε μπαγάζα. Είναι πολύ καλό, δεν είναι καλό να ξέρει. Φύγε Νικόλα μου, σ' αγαπώ. Θα τα αλλάξω τα πετέλαια. Να βγαίνεις να σ' ακούω. Φιλιά αγορίνα μου, να είσαι καλά. Νικόλας, ωραίος, μάχημος, ωραίος. Πάμε, καλημέρα, επόμενος, Γρηγοράδα. Καλημέρα. Καλώς το να. ΑΕΚ Στουτγκάρτ. ΑΕΚ Στουτγκάρτ. Πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι λίγοι. Λίγοι, ναι, γιατί πιο πολύ είναι παοξίδες. Είναι παοξίδες όλοι. Ναι, εντάξει, πιο πολύ παοξίδες. Θα βγάλουμε να τις μετρήσουμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Δεν ισχύει ότι είναι πιο πολύ παοξίδες. Πιο πολύ είναι. Τώρα τι. Στη Στουτγκάρτ, ναι. Τι Στουτγκάρτ. Άστε τώρα, αλλού. Πάμε. Μην άλλο. Όταν μιλάμε για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, μιλάμε για την ΑΕΚ. Στο έχω πει και άλλη φορά. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι πάνω στο άλογο και τη βλέπετε όλοι να καλπάζει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, βγήκε ο Παναθηναϊκός από την Ξάφη και άρχισε δράμα. Και είχα 8 βαθμούς, με είχε 8 βαθμούς διαφορά και σου φύγα στους 13. 13 βαθμούς σε πήγε η ΑΕΚ. 5 συν τερμάτισα. Το κλάμα σου με τα 10 πέναλτι που πήρε στο τελευταίο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν βγάζει γκίχ. Στο γήπεδο παίζει την μπάλα. Στο γήπεδο. Και η ΑΕΚ φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που δεν έχει ξαναπαίξει ομάδα στην Ελλάδα. Τέτοιο ποδόσφαιρο δεν έχει ξαναπαίξει ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει, μην τρελαίνε. Έχουμε δει και άλλες καλές ομάδες. Και το τελευταίο. Ρίχτω, ναι. Και τελευταίο και κλείνω. Και τα σουσάμια μέσα.
Φαγωθήκατε με αυτά τα σουσάνια, ρε μπαγάσες. Έχετε φαγωθεί. Κουλ, ποιοι πιστεύετε ότι μπορεί να μείνουν του χρόνου στον ΠΑΟΚ? Παιδιά, υπάρχουν συμβόλαια. Κοτάσκι, Σάστρε, Ράβα Σοάρε, Λίρατζη, Κουλιεράκη, Σίγκαρσον, Αγκούστο, Σβάπ, Αντρίγια, Κωνσταντέλια, Νάρη, Τάισον, Τζίμα. Αυτοί όλοι να μείνουν. Είναι 14-15 παίχτες. Σου αρέσουν οι ειδήσεις του πιεστηρίου? Ναι, τρελαίνομαι. Έξω συζητάνε όλοι. Ναι. Με αρχηγό το Χάρη Εμμανουλίδη. Ναι, 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 ναι. Σημερινό δημοσίευμα στη Ρουμανία. Ότι δεν είναι σημερινό, είναι παλιό. Έσου. Είναι προχθεσινό. Μπράβο, ρε Κούλ, γι' αυτό σας. Ναι, 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 ναι. Και βγήκε στη συνέντευξη και το διέψευσε. Ναι, 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 ναι. Άλλο, άλλο λέτε. Έτσι λένε. Δεν είναι, ναι. Εγώ θα σας πω. Ναι, εγώ θα σας πω. Θα πληρώσω εγώ, λέει το Λουτσέσκου. Okay. Εγώ θα σας πω τώρα. Τώρα, 10 και 1 επί του πιεστηρίου. Ναι. Ο Λουτσέσκου δεν φεύγει. Είμαι σίγουρο. Τελειώσαμε. Τι το ξέρω. Ναι, απλά σου λέω έξω. Εάν θέλει να φύγει, θα τον διώξει μόνο ο ΠΑΟΚ μέσα αγωγικά. Του πει δεν θέλουμε να συνεχίσουμε. Ναι. Δεν φεύγει. Θα τηρήσει τον συμβόλαιο του άλλου. Τι λέει το δημοσίευμα? Ναι. Λοιπόν, δεν ισχύει, λέει ο άλλο. Ναι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν η μαγιά του ΠΑΟΚ, υπάρχουν 14-15 παίκτες. Φέρε και 8 παιχταράδες, αλλά όχι 18-19-20. Αυτούς έχουμε στις ακαδημίες. Το φέρε σε μένα, το λέει στον Πότο. Στον Πότο και τον Σαββίδη. Στον Πότο και τον Σαββίδη και στις επιλογές που θα κάνουν Λουτσέσκου. Αυτή τη φορά οι επιλογές είναι το κλειδί για μένα. Πάνε, φέρω όπως έφερε η ΑΕΚ πέρσι Πινέδα, πώς έφερε Ηλίας, όπως έφερε Μουκουντή, Βίτα. Με διώχνεις, Καλά, εγώ να μιλάω στο πρωί τώρα για μπάλα, που ξέρεις. Λοιπόν, φεύγουμε. Φιλιά στο σπίτι, μένετε Μετρόπολης. Έρχονται οι πλακοτελίστες μας μετά τις 10. Εμείς από Δευτέρα ξανά, γιατί δεν είμαστε για χόρταση με τον Τίνο. Τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό!